Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς μου χριστιανοί,
Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χριστός Ανέστη. Με αυτόν τον χαρμόσυνο χαιρετισμό σας καλησπερίζω απόψε μετά από απουσία μου 20 περίπου ημερών εις τους Αγίους Τόπους. Βρίσκομαι και πάλι κοντά σας εδώ στην εκπομπή «Η Φωνή του Πατροκοσμά» για να συνεχίσουμε ανελιπώς πλέον κάθε Κυριακή την ίδια πάντα ώρα, 10 η ώρα περίπου έως 12 και αργότερα, την εκπομπή αυτή που αρχίσαμε εδώ και 4 με 5 μήνες περίπου και που με την βοήθεια του Θεού και την αγάπη την δική σας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται εφόσον το επιτρέπει ο Πανάγαθος Θεός. Αγαπητοί μου και ευσεβούμενοι χριστιανοί, όπως σας είχα προείπει και όπως γνωρίζετε, πριν 20 περίπου μέρες ξεκινήσαμε με μία ομάδα 50 περίπου ατόμων για τους Αγίους Τόπους, για τα Άγια και Ιερά Προσκυνήματα εις τα Ιεροσόλυμα. Το τι ρίγη συγγενήσεως ευτυχίας, χαράς, δέους και πολλών άλλων συναισθημάτων επεράσαμε όλες αυτές τις Άγιες Μέρες, μόνο κάποιος ο οποίος ευρίσκεται εις τα Άγια αυτά χώματα, εις τους Αγίους Τόπους, εις τα χώματα και στους Αγίους Τόπους όπου ο Κύριός μας εγεννήθηκε, έζησε, εμεγάλωσε, έπαθε, ετάφη και ανέστη. Μόνο λοιπόν κάποιος ή κάποιοι οι οποίοι τα ζουν από κοντά μπορούν να τα νιώσουν, να νιώσουν το μεγαλείο εκείνο, να νιώσουν τη χαρά, την ευτυχία, τη συγκίνηση και την αγάπη του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επισκεφθήκαμε όλους τους Αγίους Τόπους, όλα τα Άγια και Ιερά Προσκυνήματα μέσα στο διάστημα περίπου 2 εβδομάδων και μετά αναχωρήσαμε για την έρημο του Σινά, για το Θεοβάδι στον όρο Σινά, εκεί όπου ο Κύριος μας, ο Θεός μας έδωσε τις 10 εντολές στον προφήτη Μωυσή και κατόπιν για το Κάιρο, Αλεξάνδρεια και μετά φυσικά εδώ στην Αθήνα. Εφτάσαμε ένα μικρό οδηπορικό θα σας κάνω αν μου επιτρέπει η αγάπη σας για να ζήσετε μαζί με εμάς και εσείς περίπου αυτά τα οποία ζήσαμε όλες αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα στους Αγίους Τόπους όπου η μεγάλη θα λέγαμε έτσι αποκορύφωση των συναισθημάτων και της χαράς και όλων των άλλων συναισθημάτων που νιώσαμε όλοι μας υπήρξε το Μεγάλο Σάββατο κατά την τελετή του Αγίου Φωτός, όπου ο Πατριάρχης μετά από την λιτανία που έκανε γύρω μαζί με τους άλλους ιερείς και αρχιερείς γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, γύρω από το Ιερό Κουβούκλι του Παναγίου Τάφου, μετά από ολιγόλεπτη προσευχή, όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο θαύμα της πίστεώς μας, η μεγάλη ζωντανή μαρτυρία της Ορθοδοξίας μας, ευγήκε το Άγιο, το Άιλον και Άκτιστο Φως, το οποίο κατόπιν όλοι οι ευσεβείς προσκυνητές και χριστιανοί επήραν στα χέρια τους μέσω των 33 κεριών των οποίων κρατούσαν. Ήταν κάτι το φανταστικό, κάτι το ανεπανάληπτο, κάτι το οποίο προξενούσε και μας προξενεί ακόμα αυτή τη στιγμή ρίγη συγκινήσεως, ευτυχίας, χαράς και κατανήξεως. Και φυσικά ήταν μια πανδεσία άνευ προηγουμένου, όταν θα βλέπατε εκεί μέσα όσοι θα μπορούσατε να δείτε και όσοι θα δείτε ίσως την επόμενη εκπομπή μας που θα δείξουμε πλάνα από πάρα πολλά προσκυνήματα και πάρα πολλούς Αγίους Τόπους όπου τραβήξαμε με το βίντεο και πολλές φωτογραφίες. Ήταν κάτι τον επανάληπτο, διότι ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, είχε συγκεντρωθεί από όλα τα μήκη και πλάτη της γης χιλιάδες ευσεβείς προσκυνητές, χιλιάδες κόσμος, κυρίως Έλληνες και Κύπροι,
για να ζήσουν τις Άγιες αυτές οι μέρες όλα εκείνα τα 7 και Άγια Πάθη του Κυρίου μας και φυσικά την ένδοξο και μεγαλειώδη Ανάστασή Του. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση και καθώς πολλών άλλων αδελφών, εκλεκτών, ο κόσμος ξεπερνούσε τις 10 με 15.000 τον αριθμό, που ήταν κάτι το, πραγματικά το πάρα πολύ έτσι για επισκεφθεί, ας πούμε, κάποιος στα Ιεροσόλυμα, κάποιος 15.000 με 20.000 άτομα, είναι κάτι το πολύ δύσκολο και το πολύ έτσι θαυμαστό, θα λέγαμε. Φυσικά ο Ιερός Ναός Αναστάσεως ήταν κατάμεστος μέσα και έξω όλη η Αγία Αυλή και δεξιά και αριστερά οι δύο πόρτες και πύλες μέχρι πολλά μέτρα πίσω ήταν γεμάτο και πάρα πολλοί δυστυχώς ευσεβείς χριστιανοί και προσκυνητές δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την τελετή του Αγίου Φωτός, διότι ήταν αδύνατο από την κοσμοπλημμύρα και την κοσμοσυρωή των ευσεβών και ευλαβών προσκυνητών. Πάρα πολλοί λοιπόν κόσμος, πάρα πολλοί προσκυνητές προσήλθαν για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, ιδιαίτερα την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος, για να παρακολουθήσουν εκεί ζωντανά, κοντά στους τόπους όπου ο Κύριος μας εγεννήθηκε, έζησε, ετάφη και αναστήθηκε. Βέβαια, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο και ευχάριστο το γεγονός ότι χιλιάδες κόσμος σειραίουν κάθε χρόνο εις τους Αγίους αυτούς τόπους, διότι μπορεί εμείς μακρόθεν από όπου βρίσκεται ο καθένας να βλέπει τα πράγματα λίγο έτσι πιο αισιόδοξα, πιο μακάρια και πιο απαθή κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όμως η πραγματικότητα, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, είναι κάπως διαφορετική. Υπάρχουν βέβαια ακόμα στα χέρια μας τα Άγια και Ιερά και Σεφτά αυτά προσκυνήματα, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα βρίσκονται στα χέρια μας, στα χέρια των Ορθοδόξων, των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, διότι οι συνθήκες εκεί κάτω, όπως κάθε χρόνο με την βοήθεια του Θεού διαπιστώνουμε και διαπιστώνω η διεισόμαση, όλο ένα και χειροτερεύουν, όλο ένα και γίνονται πιο δύσκολες, διότι οι αγιοταφίτες εκεί, οι πατέρες, βάλλονται κάθε μέρα και περισσότερο από πάρα πολλούς εχθρούς, έξωθεν και έσωθεν, και ιδιαίτερα από τους παπικούς, από τους προτεστάντες, από τους Άραβες και από τους Κόπτες. Όλοι αυτοί καραδοκούν κάποια στιγμή να παραλάβουν ο καθένας για δικό του λογαριασμό τους Αγίους Τόπους, τα Άγια Προσκυνήματα στα χέρια του και να εκμεταλλεύονται και να έχουν αυτοί όλους τους καρπούς, τους πνευματικούς και τους υλικούς στην δική τους χρήση. Βέβαια, εφόσον ο Πανάγαθος Θεός θα μας συμπαραστέκεται και θα μας βοηθάει, τα προσκυνήματα αυτά θα βρίσκονται στα χέρια μας. Και φυσικά, εφόσον και εμείς, ο καθένας από τη δική του πλευρά και από τη δική του σκοπιά και από τη δική του θέση αγωνίζεται και προσπαθεί όσο μπορεί το καταδύναμη, πρώτο για να καλυτερεύσει την δική του ψυχή και δεύτερο για να βοηθήσει στο να παραμείνουν στα χέρια μας ή στο να παραμείνουν στα χέρια μας όλοι αυτοί οι Άγιοι Τόποι, το οποίο είναι το κάφημα και η δόξα της Ορθοδοξίας μας και της Ελλάδος μας. Εμείς προσωπικά όσο μπορούμε βοηθάμε σε αυτή την κατάσταση και προς αυτό τον δρόμο και τον τομέα με όποιο τρόπο και με την ηθική μας συμπαράσταση και με την υλική μας συμπαράσταση και με το να κάθε χρόνο 2 αν όχι και 3 φορές το χρόνο να πηγαίνουμε γκρουπ, ομάδες ολόκληρες προσκυνητών στο να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους αυτούς και να ωφεληθούν και αυτοί και σε όσους άλλους θα υπούν τα όσα είδαν, διότι καλύτερη μαρτυρία και μεγαλύτερη μαρτυρία από το να διηγηθεί κάποιος
ο οποίος είδε ήδη εισόμασιν όλους αυτούς τους Αγίους Τόπους και τα Άγια και Ιερά και Σεπτά προσκυνήματα, νομίζω ότι δεν υπάρχει από την δική του μαρτυρία, από τις φωτογραφίες και από το βίντεο το οποίο θα δείξει στους συγγενείς του ή στους φίλους του κλπ. Οι συνθήκες λοιπόν, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, είναι πάρα πολύ δύσκολες εκεί κάτω, στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους. Οι αγιοταφείς τους πατέρες δυστυχώς δεν φτάνουν για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και να επανδρώσουν όλες τις ιερές μονές και όλα τα άγια προσκυνήματα. Να φανταστείτε, υπάρχουν μονές, όχι υπάρχουν, η πλειοψηφία εκεί των σεπτών και ιερών προσκυνημάτων έχουν από ένα ή δύο μοναχούς ή μοναχές. Τα ιερά προσκυνήματα εις τους Αγίους Τόπους, από ένα πρόχειρο έτσι υπολογισμό, ανέρχονται σε, θα έλεγα, από 50 μέχρι 100. Και στο 80% αυτών των προσκυνημάτων υπάρχουν ένα με δύο μοναχοί ή μοναχές. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας ή δύο μοναχοί ή μοναχές να κρατήσουν ολόκληρο προσκύνημα με χιλιάδες κόσμους, κάθε, ιδιαίτερα κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, αλλά και άλλες εποχές, όπου σειραίουν από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, για να προσκυνήσουν και μία και δύο και τρεις και πολλωστή φορά τους Αγίους Τόπους, τα Άγια Προσκυνήματα του Κυρίου μας, της Παναγίας μας και των Αγίων Αποστόλων. Και δεν είναι μόνο βέβαια η λειψανδρία που υπάρχει στους Αγίους Τόπους, είναι και το οικονομικό πρόβλημα, είναι και οι διάφορες κυβερνήσεις οι οποίες πιέζουν το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, το οποίο περισσότερο από κάθε άλλο Πατριαρχείο αγωνίζεται και προσπαθεί να κρατήσει όσο μπορεί την Ορθοδοξία και τις παραδόσεις, γι' αυτό και βάλετε από παντού πανταχώθεν και ιδιαίτερα από τους αιρετικούς και ιδιαίτερα από τον Πάπα, από τους παπικούς. Είναι πολλά λοιπόν τα προβλήματα, κίνδυνοι, επιθέσεις έσωθεν και έξωθεν. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι μας, έχουμε χρέος, καθήκον, ιερό καθήκον, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους Αγίους Τόπους, τα Άγια Προσκυνήματα και την Αγιοταφική Αδελφότητα, ούτως ώστε να παραμείνουν μέχρι όσο επιτρέψει ο Κύριός μας στα χέρια μας όλοι αυτοί οι Άγιοι Τόποι. Διότι νομίζω και όλοι μας ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς σαν χριστιανοί και εμείς σαν φύλακες και σαν θεματοφύλακες των Ιερών Παραδόσεων μας και των Αγίων Προσκυνημάτων δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε και αυτοί που οφείλουμε να είμαστε. Να είμαστε σίγουροι και να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα άρει την προστασία του ο Κύριός μας και την βοήθειά του και τη συμπαράστασή του και τη σκέπη του, και ιδιαίτερη η Παναγία μας, η σκέπη της Παναγίας μας, και πολύ σύντομα θα κλαίμε επί των ερυπείων των Αγίων Τόπων, τα οποία θα βρίσκονται δυστυχώς σε ξένους, σε εχθρούς, σε κίνες, σε χείρους και σε αιρετικούς. Ήδη βέβαια πολλά προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους και πολλά σημεία ήδη βρίσκονται στους αιρετικούς, ήδη με τον Άννα ή με τον άλλο τρόπο, με τον Α, με τον Β τρόπο τα έχουν πάρει εις τα σχήρας τους, σε κάποιες δύσκολες περιστάσεις, σε κάποιες δύσκολες εποχές, πληρώνοντας αδρά κάποιους κατακτητές, κατόρθωσαν να πάρουν κάποια προσκυνήματα στα χέρια τους και δυστυχώς μας δημιουργούν κάθε χρόνο πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, προβλήματα τα οποία δυστυχώς είναι υπαρκτά και τα βλέπουν όλοι οι προσκυνητές. Ας ελπίσουμε ότι με την βοήθεια τη δική μας και τη δική σας θα μας πλαθυνιστεί ο Πανάγαθος Θεός και θα μας αφήσει ακόμα στα χέρια μας τα Άγια αυτά προσκυνήματα, τους Άγιους αυτούς τόπους, τα Ιερά και Σεπτά αυτά προσκυνήματα. Πιστεύω ότι όλο το group, όλη η ομάδα με την οποία επισκεφθήκαμε, ιδιαίτερα εγώ,
και η ομάδα δική μου τα προσκυνήματα, μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από όλες τις πλευρές, από όλες τις περιπτώσεις, παρόλο που ήταν τουλάχιστον για μένα πάρα πολύ εξαντλητική, πάρα πολύ κουραστική όλη αυτή η περίοδος, διότι από το πρωί, από πάρα πολύ πρωί μέχρι πάρα πολύ αργά το βράδυ, τρέχαμε είτε στα Άγια Προσκυνήματα, είτε στις ακολουθίες, είτε οπουδήποτε αλλού. Και φυσικά σαν υπεύθυνος όλων αυτών των ατόμων ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ευθύνη μου και η κούραση πάρα πολύ μεγάλη και συγχρόνως αρρώστησα κιόλας με κάποια ίωση όλες αυτές τις μέρες και δυσχέρνει περισσότερο το έργο μου και τις δυνάμεις μου. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή όλα αυτά είναι μικρά μπροστά στην χαρά και μπροστά στην ευτυχία την οποία ζήσαμε όλες αυτές τις μέρες, πιστεύω ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά όλοι, αν εξαιρέσουμε κάποια μικροπροβλήματα που πάντα υπάρχουν, κάποιοι οι οποίοι πάντοτε δημιουργούν προβλήματα, διότι όπως είπα και στους ευσεβείς και ευλαβείς προσκυνητές οι οποίοι ήταν μαζί μου, στην προσκυνηματική αυτή εκδρομή που διοργάνωσε ο σύλλογός μας, ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νέων, Κοσμάς ο Ετωλόσιος Απόστολος, όπως τους είχα πει, πριν ξεκινήσουμε εμείς να πάμε στα Ιεροσόλυμα, κάποιος άλλος πριν από μας ξεκινάει και επισκέπτεται πρώτος εκείνος τους Αγίους αυτούς τόπους και περιμένει έτοιμος με το βέλος του τεντωμένο για να πλήξει, να χτυπήσει όποιον ή όποια δεν είναι θωρακισμένος ή θωρακισμένη με την χάρη του Κυρίου μας, όποιον δεν έχει μεγάλη πίστη, μεγάλη επιθυμία και πολύ προσοχή για να προστατευτεί από τις παγίδες του διαβόλου. Διότι είναι αδύνατον ο διάβολος αυτές τις ημέρες και ιδιαίτερα σε αυτά τα άγια χώματα και στους αγίους αυτούς τόπους να μην προσπαθήσει να δημιουργήσει προβλήματα για να άρει την χαρά, την ευτυχία και την πνευματική ωφέλεια όλων των πιστών οι οποίοι προσέρχονται εις τα Ιεροσόλυμα. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα μικροπροβλήματα, τις μικροαλλαγές λόγω διαφόρων άλλων εξωτερικών παραγόντων του προγράμματος και κάποια άτομα τα οποία πάντοτε υπάρχουν που δημιουργούν κάποια από τις παραξενιές τους κάποια μικροπροβλήματα, πιστεύω και τουλάχιστον όσοι ήσασταν μαζί μου ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια. Πάντοτε υπήρχε η χαρμολύπη στα πρόσωπά μας και η χαρά και η λύπη λόγω των Αγίων ημερών, η ευτυχία, η κατάνοιξη, η συντριβή και από πάρα πολλούς τα δάκρυα. Ίσως για μία σπάνια φορά, όχι από μένα αλλά από πάρα πολλούς προσκυνητές, είδαμε πάρα πολλά θαύματα. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω ποια από τις δύο λέξεις να χρησιμοποιήσω. Στα θαύματα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και επιφυλακτικός και σχεδόν δεν δίνω ποτέ καμία σημασία. Ούτε εξετάζω αν είναι εκ Θεού ή αν είναι εκ του διαβόλου. Διότι ως γνωστόν, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, τα θαύματα θέλουν πάρα πολύ προσοχή, όπως και τα όνειρα, διότι σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, ο διάβολος μετασχηματίζει τους άγγελους φωτός να πλανήσει τους πιστούς και τους ή δυνατών και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό και τα θαύματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, διότι έχουν τρεις πηγές. Προέρχονται από τρεις πηγές. Η πρώτη πηγή φυσικά είναι ο Θεός μας. Υπάρχουν θαύματα τα οποία προέρχονται εκ του Θεού. Υπάρχουν θαύματα τα οποία προέρχονται εκ του διαβόλου και υπάρχουν και θαύματα τα οποία προέρχονται εκ των ανθρώπων με κάποια θα λέγαμε με κάποιες τεχνικές και κάποια μέσα τα οποία υπάρχουν στην επιστήμη σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και προσευχή για να μπορέσει κανείς να προστατευτεί και να διαγνώσει, να διακρίνει από πού προέρχεται κάποιο θαύμα. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά, σαν πατήρ Μάξιμος, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και επιφυλακτικός και σχεδόν ποτέ δεν δίνω καμία σημασία σε θαύματα.
Τα θαύμα δεν είναι εκείνο το οποίο θα μας βοηθήσει για να σωθούμε, ούτε θα μας κρίνει εάν είμαστε άξιοι ή όχι και το βλέπουμε το θαύμα. Διότι όπως λέγει και ο Κύριός μας, κάποιοι λέει την δεύτερη παρουσία, στην δεύτερη παρουσία θα βρεθούν και θα του πούν «Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι προεφητεύσαμε, ούτως ο ονόματι δαιμόνιαν εξεβάλλομε, ούτως ο ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμε». Και τότε λέει θα τους πει ο Κύριός μας «Αμήν γαρλέγω εμή, ούγαρ είδα ημάς, ουδέποτα είδα ημάς, ποτέ δεν σας γνώρισα». Πώς, αφού και δαιμόνιαν έβγαλα με το όνομα του Χριστού και θαύματα έκαναν και σημεία επιτέλεσαν και τα πάντα έκαναν. Πώς ο Κύριος να τους γνωρίζει? Ακριβώς διότι τα θαύματα, όπως λένε οι Άγιοι και οι Θεοφόροι πατέρες μας και οι Άγιοι Απόστολοι, δεν είναι σημείο αγιότητος. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει θαύμα ή όποιος βλέπει θαύμα είναι Άγιος. Κάθε άλλο. Γι' αυτό και λένε οι Άγιοι Απόστολοι στις Αποστολικές Διδαγές, ούτε θαύματα ποιούσε των Άγιων, ούτε πας ο δαίμονας εκβάλλον Άγιος, ούτε πας ο προφητεύων όσιος. Ούτε κάθε ένας λέει ο οποίος προφητεύει είναι όσιος, ούτε κάθε ένας ο οποίος εκβάλλει δαιμόνι και κάνει θαύματα είναι και Άγιος. Αλλά όμως επειδή δεν είναι του παρόντος και δεν είναι το θέμα μας τα θαύματα, και επειδή βέβαια είναι πάρα πολύ σοβαρό, σε μια πολύ πρόσφατη και σύντομη εκπομπή μας θα κάνουμε μια αναφορά για το θέμα αυτό, διότι δυστυχώς σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι ξεγελιώνται πολύ εύκολα και παρασύρονται πολύ εύκολα με πολλά θαύματα, είτε ψεύτικα είτε αληθινά, με τελικό αποτέλεσμα να παρεκκλίνουν από τις ευθείας οδού και από την Ορθοδοξία και να πιστεύουν σε χίλια δυο άλλα πράγματα, σε χίλια δυο άλλες πλάνες, σχίσματα και αιρέσεις. Εγίναμε λοιπόν ιδιαίτερα οι ευσεβείς χριστιανοί οι οποίοι ευρίσκονται μαζί μου θεατές και μάρτυρες τριών ή πέντε θαυμάτων. Αλλά επειδή δεν θέλω να τα αναφέρω εγώ, διότι δεν θα έχει αξιοπιστία και μπορεί κάποιος από εσάς να πει ότι τα λέει ο Πάτερ Μάξιμος, διότι ο Πάτερ Μάξιμος ήταν μαζί τους και θέλει να πενέσει είτε τον εαυτό του, τον σύλλογο του κλπ. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να θεωρηθώ κόλακας του εαυτού μου κλπ, σε κάποια άλλη εκπομπή θα φέρω μερικά από τα άτομα αυτά τα οποία ήταν μαζί μου να ακούσετε από τα ίδια τα στόματά τους κάποια θαυμαστά όντως σημεία που σχεδόν για πρώτη φορά είδα και εγώ στα Άγια Προσκυνήματα και στους Αγίους Τόπους. Εκτός βέβαια, δεν μιλάμε για τα δεδομένα θαύματα τα οποία βλέπουμε κάθε χρόνο στους Αγίους Τόπους, ας πούμε παράδειγμα το νέφος που βγαίνει τον 15 Αύγουστο, 6 Αυγούστου επάνω στο όρος Σταβόρ, είτε την τελετή του Αγίου Φωτός, το Άγιο Φως, το οποίο βγαίνει κάθε χρόνο το Μεγάλο Σάββατο στη μία η ώρα το μεσημέρι κλπ. Μιλάμε για κάποια άλλα ιδιαίτερα ξεχωριστά θαύματα τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι ανεξήγητα. Ας συνεχίσουμε όμως και ας πούμε ότι πραγματικά θα μας μείνουν αξέχαστες αυτές οι μέρες στους Αγίους Τόπους, στα Άγια Προσκυνήματα, οι 16 αυτές ολόκληρες ημέρες, όπου σχεδόν δεν αφήσαμε τίποτα από τους Αγίους Τόπους, όπου δεν επισκεφθήκαμε και δεν προσκυνήσαμε. Το σπήλαιο του Κυρίου μας, εκεί όπου γεννήθηκε ο Κύριος μας, στην Βηθλεέμ, το σπήλαιο όπου υπάρχουν τα οστά των 14.000 νηπίων, όπου εσφάγησαν από τον Ηρώδη, των αγρότων ποιμένων, όπου οι ποιμένες αμέριμνοι έβοσκαν τα πρόβατά τους και ξαφνικά άκουσαν τον θεσπέσιο αυτόν ύμνο, το δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σύρεν ανθρώπης ευδοκία, και έβλεπαν τους αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν τα ουράνια και να τους λένε ότι πηγαίνετε στο σημείο εκείνο για να δείτε ότι σήμερα ανετέφθη ο σωτήρας του κόσμου. Φυσικά, μέσα στον ιερό ναό της Αναστάσεως, τον φρικτό Γολγοθάκη, όπου ο Κύριος μας σταυρώθηκε και έπαθε δια της αμαρτίας όλου του κόσμου, την Αγία Αποκαθήλωσή του,
το Άγιο Μνημείο που ετέθη, ετάφη και τέθη ο Κύριός μας και από όπου αναστήθη, τον Πανάγιο Ότρον δηλαδή τάφο, το σημείο όπου ευρέθη ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός από την μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη, την κολόνα όπου ο Κύριός μας εκάθισε επάνω όταν του έθεσαν το ακάνθινο στέφανο, την κολόνα όπου ο Κύριος μας εδέθη και εμαστιγώθη υπό των ανώμων Ιουδαίων και Ρωμαίων, το σημείο όπου η Μαρία Μαγδαλίδη τον Κύριό μας και άκουσε το μήμου άπτου, από το σημείο από το οποίο ο Κύριός μας αναισθήθη από το όρος των ελαιών, τη μικρή Γαλιλαία όπου η Παναγία μας, όπου ο Κύριος μας εφανερώθη δύο φορές μετά την Ανάστασή του στους μαθητάς του και τη μία από αυτές έφαγε ψάρι ψημένο με μέλι και ρύθρα, το σημείο που η Παναγία μας μετά τον θάνατο του Κύριου μας, μετά την ανάληψη προσευχόταν και ο εκεί όπου ευαγγελίστηκε το άγγελμα ότι σε τρεις μέρες θα κοιμηθεί και τα κυπαρίσια έκλειναν γόνι μόλις πέρασε η Παναγία μας, το χωρίο Γεστημανή, εκεί όπου ετάφη η Παναγία μας και υπάρχει ακόμα το πάνσεπτο θεομητορικό της μνήμα μέχρι τη σήμερα, ο κήπος της προδοσίας, εκεί όπου ο Ιούδας επρόδωσε τον Κύριό μας, εκεί όπου ο Κύριος μας προσευχήθη ο βράχος και είπε προς τον πατέρα του, «Πάτερ, ή δυνατό παρελθέα το θυμού των ποτήριων τούτο, αλλά πάλι συμπλήρωση, αλλά όχι ως εγώ θέλω, άλλος εσύ». Το σημείο λίγο πιο εκεί, στην Γεστημανή πάλι, όπου ελιθοβολήθη ο αρχιδιάκονος και πρωτομάρτης Στέφανος, την Αγία Σιόρ, μέσα από τα τείχη, εκεί όπου έγινε ο μυστικός δείπνος, εκεί όπου έγινε η Πεντηκοστή, εκεί όπου ο Κύριός μας επαρουσιώθηκε ενώπιον του Άννα και του Καϊάφα, εκεί όπου ο Πέτρος αρνήθηκε τρεις φορές τον Κύριό μας και αμέσως ευθύς ελάλησε ο Αλέκτορ, μετά την έξω βέβαια από τα Ιεροσόλυμα, την μονή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, εκεί όπου εφύτρωσε το τρισύθετο ξύλο όπου ο Κύριος μας σταυρώθηκε πάνω του και χάρισε ξανά την Ανάσταση και τη ζωή σε όλο το ανθρώπινο γένος, το τρισύρθιτο ξύλο, πεύκο, κυπαρίσι και κέδρος, την μονή του Αγίου Δικαίου Σημειών του Θεοδόχου, ο οποίος επήρε στα σχήρας του τον Κύριό μας κατά την ημέρα της Υπαπαντής, μετά όταν εσαράντωσε η Παναγία μας, την μονή του προφήτου Ηλιού, την μονή του Αγίου Γεωργίου και Ιωάννου του Χοζεβίτου, εκτός Ιεροσολύμου φυσικά, εκεί όπου υπάρχει και το σπύριο του προφήτη Ηλία, όπου ο κόρακος του πήγαινε κρασί και ψωμί, εκεί όπου ο πατέρας της Παναγίας μας, ο Άγιος και Δίκαιος Ιωακήμ προσευχήθη και έλαβε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι θα γεννήσει επιτέλους, παρόλο που ήταν προβεβικό στη ηλικία, την Παναγία μας, το σαραντάριο όρος και που ο Κύριος μας ενίστευσε και προσευχήθηκε 40 ημέρες και 40 νύχτες και επηράστη με τους τρεις πειρασμούς υπό του διαβόλου, την Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου, του Αβά Γερασίμου του Ορδανίτου, με το γνωστό βίο ιδιαίτερα που έχει περιστατικό του βίου του με το λιοντάριο, που έκανε καλά ένα λιοντάρι και έκτοτε το ακολουθούσε μέχρι τέλος της ζωής του και το υπηρετούσε και τον υπηρετούσε το λιοντάρι, τον Αβά Γεράσιμο, την Σικομορέα του Ζαχαίου, εκεί όπου ο Ζαχαίος ανέβηκε ο αρχιτελώνης για να είδε τον Κύριό μας που θα περνούσε από κάτω, μακριά μετά στην Γαλιλαία το όρος Σταβόρ, εκεί όπου έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου μας, στη Ναζαρέτ, εκεί όπου η Παναγία μας έζησε και ο Κύριός μας πολλά χρόνια, και την πηγή όπου η Παναγία μας έπαιρνε νερό, την Κανά όπου έγινε, στην Κανά όπου έγινε ο γάμος, ο Εν Κανά, εκεί που έκανε ο Κύριος μας το πρώτο θαύμα του και μετέτρεψε τις μέσα στις έξι ινδρίες το νερό σε κρασί, την Καπερναούμ, την πόλη αυτή που τόσα πολλά θαύματα έκανε ο Κύριός μας και που τόσο πολλοί εκείνοι απίστησαν και δεν εδέχτησαν τη διδαχή και το έργο και τα θαύματα του Κυρίου μας και ανάγκασε τον Κύριό μας να πει τον φοβερό αυτό λόγο προς την Καπερναούμ, Καπερναούμ, Καπερναούμ,
έως τρίτου ουρανού υψωθήσα, έως άδη καταβιβαστήσα. Εσύ η οποία με τα θαύματά μου και την διδασκαλία μου ανέβασα μέχρι τρίτου ουρανού, τώρα λόγω της απιστίας σου και της ολιγοπιστίας σου θα καταβιβαστείς έως άδου. Την Γαλιλαία, την Τιβεριάδα θάλασσα, εκεί όπου ο Κύριος μας άγρευσε τους πρώτους μαθητάς του, τον Ιωάννη, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο κλπ. Εκεί όπου ο Κύριός μας επερπάτησε στα ύδατα, εκεί όπου εψάρευσε μαζί, αλίευσε μαζί με τους μαθητάς του, την Τιβεριάδα, τον Ναό των Αγίων Αποστόλων, το σπίτι όπου έγινε το θαύμα του παραλυτικού, που κατέβασαν τις στέγες, τον Ιορδάνη ποταμό, το σημείο που βαφτίστηκε ο Κύριος μας που ανοίγει μόνο δύο φορές το χρόνο, την ημέρα των Θεοφανίων και τη Μεγάλη Τρίτη, διότι εκεί είναι σύνορα Ιορδανίας και Ισραήλ και είναι κλειστά και δεν επιτρέπουν οι Εβραίοι να πάει κανείς παρά μόνο αυτές τις δύο φορές το χρόνο, και πλήθος άλλων Αγίων τόπων και προσκυνημάτων τα οποία χρειάζεται κανείς πολλές ώρες για να εξιστορήσει και να υπεί. Ας ελπίσουμε όμως σύντομα, πρώτα ο Θεός, όταν θα έχω στα χέρια μου και την βιντεοκασέτα και τις φωτογραφίες, διότι εχθές επιστρέψαμε Σαββάτο, δηλαδή σήμερα είναι Κυριακή, εχθές Σαββάτο επιστρέψαμε από τους Αγίους Τόπους και δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα, ούτε να προετοιμαστώ ούτε τίποτα. Ήμουνα βέβαια και κρυωμένος και πάρα πολύ ταλαιπωρημένος από όλες αυτές τις ημέρες. Ας ελπίσουμε πως σύντομα να έχουμε στα χέρια μας αυτά τα ντοκουμέντα τα οποία θα σας παρουσιάσω για να ζήσετε κι εσείς όσοι δεν έχετε πάει από κοντά όλους αυτούς τους Αγίους Τόπους και τα Άγια και Ιερά και Σεπτά προσκυνήματα. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας, του καναλιού 67, για όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι ανεγραμμένα επί της οθόνης σας και είναι το 3466-700, 3472-681 και 3464-298. Για όσους από εσάς θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να μας κάνουν κάποιες ερωτήσεις ή για να μας πούν ή να παρατηρήσουν ή να καταγγείλουν κάτι, μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής μας θα έχουμε το χρόνο και την χαρά να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, σε όσα φυσικά προλάβουμε. Μετά λοιπόν από όλες αυτές, από όλα αυτά προσκυνήματα των Ιεροσολύμων, επισκεφθήκαμε τη Χερσόνησο του Σινά, το οποίο απέχει, η οποία απέχει από τα Ιεροσόλυμα γύρω στις 8 ώρες. Εκεί επισκεφθήκαμε το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, το οποίο εκτίστη επί Ιουστινιανού το Αυτοκράτορος και στο οποίο υπάρχει το χέρι, το δεξί χέρι άφθαρτο και αιώνιο της Αγίας Εκατερίνης, καθώς και η Αγία Κάρατες, τα οποία και τα δύο ευωδιάζουν. Από εκεί παίρνουν όλοι οι προσκυνητές μας το γνωστό δαχτυλίδι της Αγίας Εκατερίνης, το οποίο είναι συμβολικό και το οποίο δαχτυλίδι το είχε χαρίσει ο Κύριός μας όταν ζούσε στην Αγία Κατερίνη για τον αραβόνα τον οποίο έκανε με την Αγία Κατερίνη, τον πνευματικό αραβόνα. Την Αγία Βάτο, εκεί όπου ο Μωυσής, η οποία βρίσκεται μέσα στο μοναστήρι της Αγίας Κατερίνης, την Αγία Βάτο λοιπόν, την οποία ο Μωυσής είδε όταν ζούσε, τη Βάτο την κοιωμένη και μη καταφλεγωμένη, τις πέτρες οι οποίες μέχρι σήμερα υπάρχουν προς μαρτυρία του μεγάλου αυτού θάματος του Μωυσή, πέτρες τις οποίες όσο και αν σπάσει κανείς και τεμαχίσει πάλι μέσα βλέπει την Αγία Βάτο, την οποία σε κάποια άλλη εκπομπή πολύ σύντομα θα σας δείξω μαζί με τα άλλα στοιχεία, το πηγάδι από που ο Μωυσής αντλούσε νερό όταν επισκέφθηκε ερχόμενος από την Αίγυπτο και συνείδησε εκεί τις κόρες του ιερέα του Ιωθόρ, από που αντλούσαν νερό οι κόρες του Ιωθόρ, και μετά παρέμεινε και αυτός και παντρεύτηκε την κόρη του Ιωθόρ της Εμπόρα, και φυσικά την Αγία Κορυφή, το Θεοβάδιο στο Αυτοώρος, όπου ο Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές γραμμένες από το χέρι του Θεού την πρώτη φορά για να δώσει πλέον γραπτό τον νόμο του προς τους ανθρώπους, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να
έλθουν πιο κοντά στο Θεό και να έχουν γραμμένες εντολές του Θεού για να μπορούν πιο εύκολα να τις στηρίσουν και να τις εκτελέσουν. Προσκυνήσαμε το λείψανο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης ή της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως, όπως λεγόταν πριν πάρει το όνομά του, αφού ευρέθη το λείψανο της Αγίας Εκατερίνης τον 6ο αιώνα σε μια κορυφή απέναντι από το όρος Σινά. Το λείψανο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο είναι άφθαρτο μέχρι τη σήμερα, εκεί κοντά υπάρχει και ο τόπος όπου έζησε με το μοναστήρι του Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ο γνωστός αυτός μεγάλος Άγιος ηγούμενος και ασκητής της Εκκλησίας μας. Και φυσικά μετά εφήγαμε από την Ιερά Μονή, αφού προσκυνήσαμε και πήραμε πλουσία τη χάρη της Αγίας Κατερίνης και όλων αυτών των ιερών προσκυνημάτων, και επισκεφθήκαμε το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια και ό,τι άλλα προσκυνήματα υπάρχουν στα μέρη αυτά. Αυτά εν ολίγης, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, προσκυνήσαμε όλες αυτές τις Άγιες ημέρες εις τα Ιεροσόλυμα, εις το Σινά και εις την Αίγυπτο, και φυσικά όλοι μας αισθανθήκαμε πλούσια την χάρη και την ευλογία του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε για αυτό που μας αξίωσε για άλλη μια φορά να επισκεφθούμε και να προσκυνήσουμε τα Άγια αυτά χώματα, τους Αγίους αυτούς τόπους. Όλοι μας πλην εξαιρέσεων μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πάρα πολύ χαρούμενοι, αισθανθήκαμε μεγάλη ευτυχία, μεγάλη χαρά, μεγάλη κατάνοιξη, ρίγες συγγενήσεως να διαπερνούν την καρδιά μας και την ψυχή μας, και για άλλη μια φορά ευχαριστούμε τον Θεό όλοι μας που μας αξίωσε να δούμε τα θαύματά Του και τα μεγαλεία Του και ιδιαίτερα το Πανάγιο Του φως. Και φυσικά ευχαριστώ και όλους εσάς που με πλαισιώσετε με την αγάπη σας και τη ζεστασιά σας όλες αυτές τις ημέρες, όσοι από εσάς ήταν κοντά μου και με βοηθήσατε στο δύσκολο αυτό ταξίδι, διότι όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το ταξίδι. Κάθε χρόνο είναι δύσκολο αυτό το ταξίδι από πολλές απόψεις και από τις ευθύνες και από τον κόσμο τον πολύ που υπάρχει και από την από τα πολλά προσκυνήματα τα οποία πρέπει να επισκεφθούμε και πρέπει να τρέχουμε συνέχεια για να προλάβουμε και το ένα και το άλλο, και από τον ποδαρόδρομο τον οποίο κάνουμε πολλές ώρες τις ημέρες, και από την νηστεία και από πάρα πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ όλους σας που με βοηθήσατε, που με στηρίξατε, που μου δώσατε δύναμη και κουράγιο για να σας βοηθήσω, να σας ξεναγήσω και να ευχαριστηθούμε όλοι από τους Αγίους αυτούς τόπους. Βέβαια, όπως είπα, πάντα υπάρχουν μικροπροβλήματα και πάντα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, εδώ μέσα σε 12 μαθητές υπήρχε ένας Ιούδας, πόσο μάλλον μέσα σε 50 άτομα δεν θα υπάρχουν, όχι μόνο στην ομάδα τη δική μου, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα άτομα, σε πάρα πολλές άλλες ομάδες, δεν θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα τους αρέσει το δωμάτιο, δεν θα τους αρέσει το ξενοδοχείο, δεν θα τους αρέσει, ξέρω εγώ, το φαγητό, δεν θα τους αρέσει το ένα, δεν θα τους αρέσει το άλλο, γιατί θα αργήσουν, γιατί άργησε ο ένας, γιατί δεν είστε στην ώρα του κλπ. Και ξεχνούν ότι εκεί κάτω δεν πηγαίνουμε ούτε για να απολαύσουμε τα δωμάτια, ούτε για να απολαύσουμε το ξενοδοχείο, ούτε για να φάμε καλά, ούτε για να κοιμηθούμε καλά, ούτε τίποτα. Πηγαίνουμε για να προσκυνήσουμε με ευλάβεια, με σεβασμό, με φόβο Θεού, με δέος και με πίστη τις Άγιες αυτές τις ημέρες, και ιδιαίτερα τις ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, τους Άγιους τόπους, τα Άγια προσκυνήματα και όλα αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως, και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, πολύ προσευχή και κατανόηση για να μπορέσει κανείς να απολαύσει και να αισθανθεί και να ωφεληθεί από όλους αυτούς τους Άγιους τόπους. Άλλως είναι δώρον άδωρο, καλύτερο ο καθένας να κάθεται στο σπίτι του, να μην έρχεται στους Άγιους αυτούς τόπους, διότι και αυτός δεν θα ωφεληθεί και δεν θα ευχαριστηθεί, αλλά και τους άλλους δεν θα αφήσει να ευχαριστηθούν και να απολαύσουν με πίστη, με κατάνοιξη και με φόβο Θεού όλα αυτά, όλους αυτούς τους Αγίους τόπους. Κάτω, στους Αγίους τόπους, βέβαια το βλέπετε όλοι σας, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ότι είμαι αρκετά κουρασμένος,
Δεν έχω προλάβει ακόμα να ξεκουραστώ. Ήταν πάρα πολύ κουραστικό το ταξίδι, όπως κάθε χρόνο βέβαια. Και συγχρόνως με την ίωση αυτή την οποία έπαθα, από την δεύτερη μέρα μόλις πήγαμε στα Ιεροσόλυμα και μέχρι σήμερα δεν με έχει αφήσει. Νιώθω αρκετά κουρασμένος, αλλά το καθήκον, η αγάπη δική σας, το χρέος το οποίο έχω αναλάβει για την εκπομπή αυτή τη φωνή του Πατροκοσμά, που κάθε Κυριακή βρίσκεται κοντά σας, δεν μ' άφησαν να ξεκουραστώ και κατά κάποιο τρόπο, ή και εθελώς φυσικά και με χαρά δική μου, δεν το κρύβω, ήρθα για να σας κρατήσω συντροφιά όσο μπορέσω, δεν ξέρω πώς θα αντέξω για σήμερα, γι' αυτό θα με συγχωρέσετε αν κάποια στιγμή ίσως κλείσουμε την εκπομπή λίγο πιο νωρίς από ό,τι τις άλλες φορές. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση. Κάτω λοιπόν στους Αγίους Τόπους είχα την συγκυρία, ευτυχή ή δυστυχή δεν ξέρω, και το ένα και το άλλο ίσως, να συναντηθούμε με κάποιο πρόσωπο το οποίο πολλές φορές μου απευθύνατε ερωτήματα για να σας απαντήσω και να σας πω τη γνώμη μου για αυτό το πρόσωπο. Ίσως ήρθε η ώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να αναφερθούμε στο πρόσωπο αυτό, το τόσο συσσαγωγικά πολυσυζητούμενο τώρα τελευταία εσχάτως, και να σας πω κάποια πράγματα, τα οποία πλέον η δίη σώμαση και η δίη σωσήν άκουσα και είδα, καθώς και όλα τα άλλα άτομα, τα άλλα πρόσωπα, οι άλλοι προσκυνητές, οι ευσεβείς προσκυνητές από όπου ήταν μαζί μου. Και ίσως, όχι ίσως, πολύ σύντομα θα αρχίσω με κάποιες εκπομπές, όσες χρειαστούν, για να ξεσκεπάσουμε πλέον τα πράγματα και να αποδείξουμε με καθαρά, με σαφήνεια και με αποδείξεις και με ντοκουμέντα το ποιος επιτέλους, το τι επιτέλους είναι αυτός ο Κύριος, αυτό το πρόσωπο, και ποιες είναι οι επιδιώξεις του, τι σκοπό και τι συμφέροντα εξυπηρετεί και ποιες είναι οι απόψεις του και οι πλάνες του και οι αιρέσεις του. Πολλοί από εσάς βέβαια καταλαβαίνουν ίσως, έχουν καταλάβει για ποιο πρόσωπο μιλάω και δεν έχω πρόβλημα να αναφερθώ και στο όνομά του, ούτε έχω τίποτα να φοβηθώ. Αναφέρομαι για τον Παναγιώτη του Λάτου. Πολλές φορές, πολλοί από εσάς, έχω και τα ονόματά σας και τα τηλέφωνά σας, μου έχετε απευθύνει ερωτήματα για το τι ρόλο παίζει αυτός ο Κύριος, σε εισαγωγικά, ο Παναγιώτης του Λάτους, και αν είναι Ορθόδοξος ή όχι. Και φυσικά, μετά από όλα αυτά, τα ερωτήματά σας, αναγκάστηκα να παρακολουθήσω κάποιες εκπομπές του στην τηλεόραση, όπου έκανε σε αυτή την πόρνο εκπομπή του Μιλωνά, τα παιδιά της νύχτας, 5 ή 7 των αριθμών τις έχω γραμμένες τις εκπομπές αυτές, και σύντομα θα σας δείξω κάποια στιγμιότυπα και πάνω σε εκεί στα στιγμιότυπα και στα λόγια τα οποία θα λέει ο ίδιος θα σας λέω τις απόψεις των Αγίων Πατέρων, να δείτε αν κατά πόσο συμφωνούν οι απόψεις του Κυρίου αυτού με τις απόψεις των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, και θα βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Αναγκάστηκα λοιπόν να δω αυτές τις εκπομπές και έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Πριν όμως τον ίδιο δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά και το είχα αφήσει στα χέρια του Θεού, πότε εκείνος θα κρίνει κατάλληλη το χρόνο να βρεθώ, να συναντηθώ με το πρόσωπο αυτό και να έχω πλέον και μία προσωπική επαφή και πείρα και εμπειρία από τον κύριο αυτό, τον του Λάτο. Και το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί. Την ημέρα όπου είχαμε πάει να προσκυνήσουμε με τα υπόλοιπα, με τους υπόλοιπους προσκυνητές, την φυλακή του Κυρίου μας, εις το πρετόριο του Πιλάτου, εκεί ξαφνικά βλέπω μπροστά μου τον του Λάτο μαζί με κάποιον κάμερα μαν και κάποιους άλλους 2-3 κυρίους να μπαίνουν μέσα, να μας χαιρετάνε με χαμόγελο, φαρδί πλατή,
και να μας ζητάνε να τραβήξουν κάποιες σκηνές μέσα από την φυλακή. Φυσικά με νόμισαν ότι εγώ ήμουν υπεύθυνος εκεί του προσκυνήματος αυτού. Τους είπα ότι δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος ιερέας. Χαιρέτησα τον Παναγιώτη, με χαιρέτησε εκείνος εγκάρδια, όπως και εγώ, και του είπα: Παναγιώτη, με συγχωρείς, μπορώ να σε δω λίγο ιδιαιτέρως, αν είναι ευλογημένο. Δέχτηκε με τα χαράς, πήγαμε λίγο απόμακρα, όχι λίγο, αρκετά απόμακρα, σε ένα άλλο δωμάτιο, σε ένα άλλο μέρος, μακριά από όλους, και του συστήθηκα. Του λέω: Παναγιώτη, είμαι ο πατήρ Μάξιμος από Αθήνα. Α, μου λέει, χαίρομαι πολύ, μου λέει, έχω ακούσει πάρα πολλά λόγια για σένα, αλλά δεν σε ήξερα, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Λέω, και εγώ έχω ακούσει πολλά, Παναγιώτη, για σένα, και όχι μόνο έχω ακούσει, αλλά έχω δει και έχω διαπιστώσει εγώ ίδιος. Και του είπα εν ολίγης ότι έχω παρακολουθήσει τις εκπομπές στην τηλεόραση και αυτά τα οποία λέγει δεν συμφωνούν και δεν συμφωνούν με τη διδασκαλία των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων. Και του επισήμανα κάποια σημεία. Άρχισε να αντιδράει ο Παναγιώτης, δεν δέχτηκε τίποτα από όλα αυτά. Στο ένα μου είπε ότι δεν κατάλαβα καλά, στο άλλο μου είπε ότι δεν ήξερα τι έλεγα, στο άλλο προσπάθησε να με βγάλει τρελό και με λίγα λόγια δεν αποδέχτηκε τίποτα από όλα αυτά τα οποία του είπα ότι άκουσα από τις εκπομπές του και τα άκουσα μαγνητοσκοπημένα. Δεν μπορέσαμε να συνοηθούμε. Εγώ έλεγα τα δικά μου, αυτός έλεγε τα δικά του. Πάση περιπτώσει, του λέω: Εντάξει, Παναγιώτη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού δεν θέλεις και δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, σταματήσουμε καλύτερα εδώ πέρα και τα συζητάμε είτε από τηλεόραση είτε οπουδήποτε αλλού κάποια άλλη στιγμή. Και βγήκαμε έξω. Έπιασα εγώ μετά τον πατέρα Γρηγόριο, εκεί τον υπεύθυνο του προσκυνήματος της φυλακής του Κυρίου μας, και του είπα: Πρόσεξε, του λέω, γιατί έτσι και έτσι συμβαίνει με τον Κύριο αυτόν εδώ και δεν ξέρω ο σκοπός για τον οποίο ήρθε εδώ και τι θέλει να τραβήξει ακριβώς και τι θέλει να κάνει, ήρθε με το κανάλι 5 και λοιπά. Το άκουσε αυτό από εκεί ο Παναγιώτης και αμέσως άρχισε να επιτίθεται. Και γιατί δεν μας αφήνεται να βγάλουμε και εμείς ήρθαμε από την τηλεόραση και θέλουμε να τραβήξουμε τη φυλακή του Κυρίου και πολλά και διάφορα. Τους απήντησε ο πατήρ Γρηγόριος ότι δεν ξέρω το σκοπό σας που θέλετε, αν θέλετε να τραβήξετε μόνο ο ένας να πάει μέσα, να τραβήξει μόνο πλάνα χωρίς να πει κανείς τίποτα. Λέει όχι, λέει να έρθει μαζί, λέει ο πατήρ Μάξιμος, να λέει κάποιος άλλος κύριος που ήταν μαζί του να μας μιλήσει, λέει να μας ξεναγήσει. Εγώ λέω: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν έρχομαι μαζί σας, διότι δεν εκτιμώ καθόλου το κανάλι σας, το κανάλι 5. Όπως φυσικά, όχι μόνο το κανάλι 5, αλλά και πολλά άλλα κανάλια, τα οποία πλειστάκης εκ της θέσης αυτής έχω κατηγορήσει και τον Αντένα και το Μέγα και το Star Channel και το Sky κλπ. Όπως και πάλι, όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, επένασα κάποια κανάλια τα οποία είπαν κάποια πράγματα ή έδειξαν κάποια πράγματα. Τους είπα λοιπόν ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν εκτιμώ καθόλου το κανάλι σας. Για μένα το κανάλι σας είναι ένα πόρνο κανάλι και δεν δέχομαι να σας κάνω αυτό το οποίο μου ζητάτε, να σας ξεναγήσω εδώ στους Αγίους Τόπους. Άρχισαν να αντιδρούν, να φωνάζουν κλπ. Λέει, ώστε έτσι κλπ. Μπορείς να τα πεις αυτά στην τηλεόραση, στο κανάλι. Λέει, βεβαίως, λέω, ανοίξτε το κανάλι σας, ανοίξτε το βίντεό σας, πάρτε με να σας πω ό,τι θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, λέω, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Εγώ παρησία ελάλησα, πάντοτε, δεν κρύβαμε από κανένα ότι είναι, το λέω φανερά και κάθε ένας ο οποίος είναι σωστός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτός ο οποίος πράττει τα φαύλα και να φοβηθεί κάτι και να κρυφτεί. Πας όταν φαύλα πράσουν, μισεί το φως, λέω, και έρχεται στο φως ή να μην φανερωθούν τα έργα αυτού. Αυτός ο οποίος είναι καθαρός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ανοίξτε, λέω, το κανάλι σας και σας λέω ό,τι θέλετε. Πραγματικά το άνοιξα, με έκανα κάποιες ερωτήσεις και τους είπα αυτά τα πράγματα. Λέω, δεν δέχομαι γι' αυτό και αυτό το λόγο. Φυσικά
αποκλείεται να τα δείξουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ ήταν ένα τόπο. Προσπάθησαν να με μπλέξουν εκεί με κάποια άλλα ψευτοεπιχειρήματα και κάποιες άλλες ερωτήσεις κλπ. Φυσικά δεν τα κατάφερα και με λίγα λόγια μετά ανοίξαμε διάλογο με τον Παναγιώτη μπροστά σε, όλους τους προσκυνητάς και επειδή δεν είναι επί του παρόντος και περνάει και η ώρα κιόλας, αφού δεν δέχτηκε τίποτα από όλα αυτά και αφού τον απεκάλεσε αιρετικό μπροστά σε όλους τους προσκυνητάς για αυτούς και αυτούς και αυτούς τους λόγους που έχω πει άλλωστε πολλές φορές από την εκπομπή αυτή και θα πω πολύ σύντομα σε ολόκληρες εκπομπές τις οποίες θα αφιερώσω για να ξεσκεπάσουν πλέον ξεκάθαρα και ολοκληρωτικά αυτόν τον κύριο. Μου ζήτησε να κάνουμε με προσκάλεσε σε μια εκπομπή του που θα αρχίσει λέει να κάνει σε κάποιο κανάλι κλπ. Για να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Του λέω ευχαρίστως, του λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε φοβάμαι τίποτα να έρθουμε να συζητήσουμε. Όποτε θέλεις, περιμένω να με προσκαλέσεις για να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα θέλεις. Και επειδή εκεί γινόταν κάποιος θόρυβος και δεν αισθανόταν ωραία, με προσκάλεσε, λέει, αν θέλεις, μου λέει, έλα να συζητήσουμε στο ξενοδοχείο που μένω, στο Νότερνταμ. Λέω, ευχαρίστως να έρθω, του λέω Παναγιώτη, αλλά με ένα όρο, με μια προϋπόθεση. Ποιον, μου λέει. Λέω, να φέρω μαζί μου βίντεο, να τραβάει όλα όσα θα λες εσύ και όλα όσα θα λέω εγώ. Θα είναι αψευδής μάρτυρας όλων αυτών των οποίων θα υποθούν κατά τη συζήτησή μας. Διότι δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη, όπως διαπίστωσα. Τη μία στιγμή λες το ένα άσπρο, την άλλη στιγμή το ίδιο πράγμα το λες μαύρο, την άλλη στιγμή το λες κόκκινο. Επειδή δεν σε έχω καμία εμπιστοσύνη και μπορεί άλλα να πούμε κι άλλα λες μετά, γι' αυτό υπάρχει μάρτυρας ή βιντεοκασέτα, την οποία θα παρουσιάσουμε μόλις πάω. Να δουν αυτά τα οποία συζητήσαμε. Δεν απαντούσε. Και λέω, γιατί δεν απαντάς. Τώρα, μου πεις, άλλες είναι αυτό. Θα συζητήσουμε. Μπροστά και στον κόσμο, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ φέρεθος είχε πάει με 50, 60, 70 άτομα, είχε κατεβάσει κάτω ο Παναγιώτης το αεροσόλυμα. Λέω, δεν έχω πρόβλημα, φέρεθος άτομα θέλει μπροστά. Αρκεί να υπάρχει μια βιντεοκάμερα. Φοβάσαι, του λέω. Εγώ μου λέει, τι να φοβηθώ. Τότε γιατί δεν δέχεσαι. Δέχεσαι. Μου λέει, δέχομαι. Ωραία, του λέω. Μια από αυτές τις ημέρες, σήμερα αύριο, θα έρθω με μια βιντεοκάμερα και δύο άτομα κλπ. Ζητήσουν για όποιο θέμα θέλει. Πολύ συμφωνή. Και έφυγε. Ξέρετε να σας πω στο προηγούμενο ότι όταν συζητούσαμε έτσι οι δυο μας κυρίως, σε κάποια στιγμή όταν του είπα τι έχεις να φοβηθείς, τίποτα κλπ. Φοβάσαι, του λέω. Μου λέει, να φοβηθώ εγώ τι. Τι να φοβηθώ εγώ, μου λέει, ξέρεις που είμαι εγώ. Με ένα στόμφο, με ένα ύφος, λες και ήτανε, του λέω, ποιος είσαι, μήπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Διότι από ό,τι μου έχουν πει παιδιά δικά του, τα οποία ήταν μαζί του και έχουν φύγει αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ή σε άλλους προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και όσοι τον έχετε δει, αγαπητοί μου και ευθυρίζουν χριστιανοί, η μορφή του ομοιάζει σε εισαγωγικά με τη μορφή του Χριστού. Η εμφάνισή του, η κελεμπία που φοράει, το άσπρο χρώμα, τα μαλλιά του ριγμένα μέχρι την πλάτη του, τα γένια του κλπ. Προσπαθεί να μοιάσει του Χριστού. Και του λέω λοιπόν, τι, ποιος είσαι. Τι θέλει δηλαδή, ο Παναγιώτης δεν είσαι, ή μήπως θέλεις να μου πεις ότι είσαι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ή ο Χριστός κλπ. Με κοίταξε έτσι λίγο ηρωνικά στα μάτια κλπ. Και με ένα ύφος έτσι μοχθηρό κλπ. Και μου λέει, όχι, μου λέει, ποιος σου είπε ότι είμαι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λέω, μήπως, λέω, γιατί έτσι ακούγεται κλπ. Όχι, μου λέει, δεν είμαι κλπ. Τότε τι μου λες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι, του λέω, ο Παναγιώτης, δεν είσαι ο Τουλάτος. Τι θέλεις να μου πεις ποιος είμαι εγώ. Φαίνεται έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, γι' αυτό και λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Όπως και σε μια άλλη στιγμή μετά, όταν πήγα στο Νότερνταμ, θα σας τα πω, μου είπε ότι... Αχ, το ξέρεσα, με συγχωρείτε. Εν πάση περιπτώσει,
Πήγαμε λοιπόν κάτι άλλο, θα το θυμηθώ και θα σας το πω αργότερα. Μετά από δύο μέρες, στο Νότερνταμ, εγώ μαζί με δύο άτομα, το οποίο το ένα των δύο ατόμων είχε βίντεο. Με το που μπαίνω μέσα στο ξενοδοχείο ήταν η συντραπεζή, ήταν μαζί με κάποιο άλλο άτομο, μεταξύ αυτών και ο κύριος Μπούτος, ένας πολύ εξαίρετος, συσσαγωγικά και θαυμάτιος άνθρωπος, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και για αυτόν κάποια λόγια σε κάποια άλλη εκπομπή. Και του λέω, Χριστός Ανέστη, όχι μου φαίνεται, δεν ήταν ακόμα, δεν έχει περάσει το Πάσχα, ναι. Του λέω, χαίρετε Παναγιώτη, αφού χαιρέτησα όλους τους υπόλοιπους εκεί που ήταν, 5-6 άτομα, ήρθα λέω για να συζητήσουμε. Μου κούνησε το κεφάλι έτσι κοροϊδευτικά και χαιρέκα κατά κάποιο τρόπο. Με συγχωρείτε αγαπητοί μου και ευσεβείς μου τηλεθεατές που σας λέω αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή έχουν σημασία όπως θα δείτε και επειδή είναι απάρτητα για να κατανοήσουν κάποιοι από εσάς που τις οποίες έχει, που φυσικά ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Δικαίωμά του. Αφιξούσιο υπάρχει, ελευθερία υπάρχει, ο Θεός σέβεται όπως και οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται την ελευθερία του ανθρώπου και τις επιλογές του. Πλην όμως, όπως είπα και στον ίδιο, του λέω δεν έχεις κανένα δικαίωμα, έχεις κάθε δικαίωμα να πιστεύεις ότι θέλεις. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να λέγεις ότι είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Από τη στιγμή που λέω ότι είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός θα πρέπει να τηρείς απαρασάλευτα, ούτε να προσθέτεις, ούτε να αφαιρέτεις τι, που δεν αφαιρούμε, δεν προσθέτουμε, αλλά πάντα αμύωτα φυλάτωμε, όπως λέγει η 7η Οικουμενική Σύνοδος, από τις παραδόσεις και τα δόγματα της Αγίας Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας μας. Μπορεί λοιπόν να λέγεις και να πιστεύεις ό,τι θέλεις εσύ, αλλά δεν έχεις κανένα δικαίωμα να λες ότι είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός, για αυτούς και αυτούς και αυτούς και αυτούς τους λόγους. Αφού λοιπόν τον πλητίασα και τον χαιρέτησα, αμέσως άρχισε να κουνάει το κεφάλι του και να λέει «Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα», μου λέει. Του λέω «Καλά, εσύ δεν με προσκάλεσες». «Δεν θέλω να έχω καμία», μου λέει, «σχέση μαζί σου». Του λέω «Εσύ με προσκάλεσες μπροστά σε 50 άτομα και δέχτηκες, αποδέχτηκες και την πρότασή μου να φέρω και βίντεο και ήρθαμε». Αλλά μόλι με το που μπήκα μέσα άρχισε να τρέμει ο κύριος Τουλάτος. Έτρεμε σαν το ψάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, προφήτης δεν είμαι, ούτε έχω διορατικό ή προορατικό χάρισμα. Πάντως το ότι έτρεμε, έτρεμε. Και το είπα. Του λέω «Γιατί τρέμεις», του λέω «Παναγιώτη». «Εγώ», μου λέει, «τρέμω». «Ναι, τώρα δεν τρέμεις, δεν τρέμεις», του λέω. «Φοβάσαι, είναι τίποτα που φοβάσαι». «Εγώ», μου λέει, «εγώ να σε φοβηθώ εσένα». «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», μου λέει, για δεύτερη φορά. Τώρα το ποιος είναι και το τι θέλει να μας πει, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ένας χριστιανός άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος, ποτέ δεν λέει στον άλλο και ιδιαίτερα σε ένα ρασοφόρο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. «Ποιος είσαι κύριε Παναγιώτη Τουλάτο», αν με ακούς αυτή τη στιγμή, σε ρωτάω, ποιος είσαι. «Μήπως ο Χριστός, τον οποίο τόσο πολύ θέλεις να το μοιάσεις ακόμα και με την εξωτερική σου περιβολή. Προσπαθείς να πείσεις τον άλλο ότι μοιάζεις του Χριστού. Ή μήπως με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που έχεις διαδώσει σε μερικά δικά σου παιδιά. Ποιος είσαι τέλος πάντων. Μήπως είσαι κάποιο όργανο του διαβόλου. Μήπως είσαι ένας ο οποίος έχει συνάψει σχέσεις. Για να μπορέσεις να επιτύχεις τα σχέδιά σου και το σκοπό σου και να πλανήσεις τους απλούς ανθρώπους και τους χριστιανούς στα δίκτυα σου και στις αιρέσεις σου. Ποιος είσαι. Για μένα, όπως για την Εκκλησία της Ελλάδος, όπως για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων που συζήτησα μαζί με τον Πατριάρχη και μαζί με άλλους πατέρες, ακόμα και με τον Πατέρα Δοσίθιο, τον οποίο εσύ επικαλείσαι, και εκεί μου επικαλέστηκες
στα αεροσόλυματα σου είπα ότι είσαι έτσι και έτσι, είσαι αιρετικός γιατί πρεσβεύεις αυτά και αυτά. Πρεσβεύεις με τα σάρκωση, πρεσβεύεις με την ψύχωση. Δεν αποδέχεις την Παλαιά Διαθήκη. Διαστρέφεις κείμενα της Αγίας Γραφής. Βάλεις εναντίον του μοναχισμού. Και τόσα άλλα πράγματα τα οποία εσύ ο ίδιος κηρύττεις εκ του στόματός σου μέσω της τηλεοράσεως. Και όταν στα είπα αυτά τα πράγματα και αντέδρασες και μου επικαλέστηκες σαν μαρτυρία σου τον πατέρα Δοσήθιο. Συνείδησε τον πατέρα Δοσήθιο και έχω και το τηλέφωνό του και μου είπε οποιαδήποτε στιγμή θελήσω να τον πάρω στον αέρα να μου πει για σένα. Ούτε εξομολογήσεις αυτό, ούτε σε θεωρεί ορθόδοξο και ούτε έχει καμία σχέση μαζί σου εκτός από την τυπική σχέση που έχει από με όλους τους προσκυνητές. Και φυσικά είναι αδύνατο σε τόσες χιλιάδες κόσμου που πηγαίνουν εκεί κάτω να γνωρίζουν οι πατέρες εκεί, όπως και ο Πατριάρχης, τον καθένα. Τι πιστεύει, ποιος είναι κλπ. Όπως είναι όλοι οι προσκυνητές, έτσι είσαι και εσύ. Και μπορεί κάποιοι από τους πατέρες εκεί να πηγαίνουν, να κοινωνάνε και σένα και τα πνευματικοπαίδια σου. Δεν μπορούν να ξέρουν όμως καθένας τι είναι και τι πιστεύει. Όταν τους πει κάποιος ποιος είναι και τι πρεσβεύει και τι πιστεύει, τότε φυσικά κανείς μα κανείς δεν θα τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Και από ό,τι μου είπε και ο πατήρ Κελαϊδίου, ο οποίος είναι συνοδικός μέσα στην Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμου, ότι το ίδιο το Πατριαρχείο συζήτησε το θέμα σου και απεφάνθη ότι κάθε άλλο παρά ορθόδοξος είσαι. Τα ακούς κύριε Τουλάτο, αν τα ακούς φυσικά. Τα ακούτε αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί. Ακόμη και το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων απεφάνθη κατόπιν συζητήσεως που είχε σε μια πρόσφατη σύνοδό του, συζήτησή του, ότι ο κύριος αυτός, ο Παναγιώτης ο Ντουλάτος, κάθε άλλο παραορθόδοξος χριστιανός είναι, με αυτές και αυτές και αυτές τις πλάνες και τις αιρέσεις τις οποίες πρεσβεύει. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι. Και με το που μπήκα λοιπόν μέσα, στο Νότερνταμ, στο ξενοδοχείο, που είναι απέναντι από τη New Gate, από τη Νέα Πύλη, εγώ και τα δύο άλλα άτομα, με το βίντεο στο χέρι, και αφού τον πλησίασα και του μίλησα και του είπα αν φοβάται, γιατί τρέμει, και αν φοβάται, και μου είπε εγώ, τι έχω να φοβηθώ εγώ από σένα και λοιπόν, γιατί τρέμεις, του λέω, λέει, μου λέει, δεν τρέμω. Καλά, εντάξει, δεν τρέμεις. Και το με το που είδε, βγήκα έξω για να φέρω μέσα και το βίντεο, με το που βγήκα εγώ έξω, βγαίνει και αυτός, σαν ζαρκάδι, πήδηξε, με ένα ύφος μοχθηρό και κακό, αρπάζει το βίντεο από τα χέρια της κοπέλας που κρατούσε το βίντεο και το χτυπούσε στον τοίχο να το σπάσει. Μάλιστα. Ο κύριος Τουλάτος, αυτός ο οποίος μας λέγει ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος και μας μιλάει συνέχεια για αγάπη, για αγάπη, για ειρήνη κλπ. Και τον βλέπετε με ένα ύφος πράου, ειρηνικό, ένα χαμόγελο μακάριο και ευτυχές, σαν να είναι ο ίδιος ο Χριστός, όπως θέλει άλλωστε να λέγεται, να μοιάζει κλπ. Και να μας μιλάει για αγάπη και για ειρήνη κλπ. Αυτός λοιπόν, ο τόσο καλός εισαγωγικά και ο τόσο ομιλών για την αγάπη και για την ειρήνη, εσηκώθη απάνω, χωρίς λόγο, αρπάζει το βίντεο και έσπασε το βίντεο. Και επειδή δεν μπόρεσε, και φυσικά, εμένα άρχισε να με χτυπάει, διότι πήγα να του πάρω το βίντεο για να μην το σπάσει, άρχισε να με χτυπάει, φωνάζει τα τέσσερα γκαρσόνια που ήταν μέσα στο ξενοδοχείο και έρχονται και τα τέσσερα αυτά γκαρσόνια και με χτυπούσαν. Με κρατούσαν και με χτυπούσαν. Κατ' εντολή του κυρίου Τουλάτου. Ακούσατε καλώς, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Τα έργα και οι ημέρες του κυρίου Τουλάτου Παναγιώτου εις τους Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα. Και επειδή δεν μπόρεσε
να ανοίξει το βίντεο, δεν ήξερε πώς να το ανοίξει. Έφυγε, πήγε στο δωμάτιό του, αφού εμένα με κρατούσαν 4 γαρσόνια, και άνοιξε το βίντεο τελικά με κάποιο τρόπο, έβγαλε την κασέτα και εχάλασε μία κασέτα, η οποία κασέτα αυτή περιείχε, αγαπητοί μου χριστιανοί, αποσπάσματα από όλους τους Αγίους Τόπους στους οποίους προσκυνήσαμε και τις ομιλίες και την ξανάγηση τη δική μου. Δηλαδή μία κασέτα την οποία αφιερώσαμε 10 ημέρες για να τραβήξουμε, να έχουμε όλοι μας και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη των προσκυνητών, αλλά και να δείξω σε εσάς ο κύριος του Λάτους, αυτός ο τόσο καλός και άκακος και πράους και ειρηνικός, ο γεμάτος αγάπη και ο μιλών συνέχεια αυκέρος ακέρος για την αγάπη, επίδειξε πάνω που σας είπα, σαν ζαρκάδι, με μίσος και με κακία, αρπάζει τη μηχανή από τα χέρια, ακόμα λίγο να βγάλει τα μάτια της κοπέλας, και άρχισε να την χτυπάει στον τοίχο τη μηχανή για να τη σπάσει και να βγάλει μέσα την κασέτα. Την πήρε μετά, πήρε το βίντεο, πήγε στο δωμάτιό του, εξαφανίστηκε για μισή ώρα, και μετά, όταν την έφερε πλέον πίσω μετά από μία ώρα, ήταν χαλασμένη η κασέτα και τσαλακωμένη και σπασμένη. Υπάρχουν οι καταθέσεις, υπάρχουν μαρτυρίες, διότι μετά κάλεσα μέσα στην αστυνομία, ήρθε η αστυνομία εκεί, επήρε καταθέσεις και υπάρχουν αυτές οι καταθέσεις, τις έχω καταθέσει και στο προξενείο της Ελλάδος στο Ισραήλ και θα τις στείλει μέσω πρεσβείας, μέσω Υπουργείου Εξωτερικών, θα τις έχω σύντομα στα χέρια μου και σύντομα το λόγο θα έχει η αρμόδη για όλες αυτές τις πράξεις, τις ενέργειες του Κυρίου αυτού που κάθε άλλο παρά Κυρίου μπορεί να αποκαλείται. Όχι τίποτε άλλο, δεν τα λέω αυτά για να πω κάποια πράγματα έτσι για να περάσει η ώρα, ευσεβείς μου χριστιανοί και αγαπητοί τηλεθεατές. Σας τα λέγω στον αέρα αυτή τη στιγμή, να τα ακούνε χιλιάδες κόσμος οι οποίοι παρακολουθούν ανελιπώς την εκπομπή μας, για να δείτε με ποιον άνθρωπο έχετε να κάνετε. Ποιος επιτέλους είναι αυτός ο κύριος του Λάτους. Ποια είναι η θεωρία του και τα πιστεύω του και ποια είναι και η προσωπική του βιωτή και ποιες είναι και η προσωπική του συμπεριφορά. Έτσι κάνουν οι χριστιανοί. Έτσι κάνουν ή κάποιοι οποίοι θέλουν να ηγούνται κάποιας ομάδος και να κηρύττουν από τηλεόραση, να σπάνε ξένη περιουσία 500.000 της κοπέλας στο βίντεο χωρίς λόγο και να καταστρέφουν μια κασέτα η οποία περιείχε μέσα όλα τα προσκυνήματα. Και μετά μπροστά στους αστυνομικούς να ψεύδεται ασυστόλος, να τον πιάνουν και αστυνομικοί ότι λέει ψέματα, να τον πιάνουν και τα άλλα άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα και να μην ντρέπεται καθόλου ούτε να έχει συστολή για τίποτα. Ένας άνθρωπος, αν μπορεί να χαρακτηριστεί άνθρωπος αυτός ο κύριος, ο οποίος είναι, εγώ τουλάχιστον και όλοι οι άλλοι που ήταν μαζί μου, βγάλαμε το συμπεράσματο ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο, είναι ασύστολος, δεν έχει συστολή καθόλου, ψεύτης, συκοφάντης, μα συκοφαντούσε χωρίς λόγο και χωρίς να τίποτα από όλα αυτά που να λέει να είναι στέβοντα, να στέκονται κλπ. Να αλλάζει κάθε στιγμή τα λόγια του, όπως τον βολεύουν και όπως τον συμφέρουν, και ένας άνθρωπος αδίστακτος, ο οποίος δεν δίστασε να με χτυπήσει, να σπάσει τη βίντεο κάμερα της κοπέλας, να με απειλήσει ότι θα τα πούμε στην Ελλάδα, όπως και αυτός και ορισμένα από τα πνευματικοπαίδια του, με τα οποία είχα συζητήσει και ξεσκέπασα μπροστά μέσα στον Ιερό της Αναστάσεως όταν τους συνήντησα εκεί. Με απείλησαν λοιπόν ότι θα με χτυπήσουν και ότι θα τα πούμε στην Ελλάδα με το άγριο κλπ. Και φυσικά έχω ενημερώσει ήδη την αστυνομία ότι για οτιδήποτε θα συμβεί είτε σε μένα, είτε στα παιδιά του συλλόγου, είτε στο σύλλογό μας, υπεύθυνος θα είναι αυτός ο κύριος, ο οποίος θέλει να ονομάζεται χριστιανός ορθόδοξος και αρχηγός κάποιας ομάδας. Υπεύθυνος θα είναι αυτός για οτιδήποτε συμβεί, είτε σε μένα, είτε στα μέλη και στους φίλους του συλλόγου μου, είτε και στην περιουσία του συλλόγου μας. Ήδη έχει ενημερωθεί η αστυνομία και ήδη ας τολμήσει από εδώ και πέρα να κάνει οτιδήποτε. Μας απείλησε λοιπόν,
ευσεβείς μου χριστιανοί, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ότι μόλις θα έρθουμε στην Ελλάδα θα μας περιποιηθεί καταλήλως και με τα χέρια και με άλλους τρόπους. Ποιος ξέρει τι υπονοούσε ή τι εξυπονοούσε αυτός ο Κύριος. Αλλά ας κάνει ό,τι νομίζει. Αν νομίζει ότι μπορεί να κάνει κάτι χωρίς την άδεια του Θεού, ας κάνει και ας πράξει ό,τι θέλει. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, ούτε θα σταματήσω ποτέ από εδώ και πέρα να λέγω για αυτόν τον Κύριο, όχι διότι μου συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο, αλλά διότι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός. Είναι αιρετικός, χωρίς καμία αμφιβολία. Το έχω πει και σε άλλες εκπομπές πριν ακόμα το γνωρίσω. Δεν χρειάστηκε να έχω αυτή την προσωπική επαφή για να πω αυτά τα οποία λέω αυτή τη στιγμή. Και μετά από αυτή την προσωπική συνάντηση που είχαμε και όσα ελέγχθησαν και εγέννησαν, μετά από αυτά πλέον δεν έχω αμφιβολία για το ποιόν του ανθρώπου και θα κάνω, όπως είπα, και κάποιες εκπομπές για να δούμε ακριβώς, ξεκάθαρα και με ντοκουμέντα, με αποδείξεις, το τι είναι αυτός ο Κύριος και αυτός ο άνθρωπος. Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, αγαπητοί τηλεθεατές, πριν συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που θα είναι και το τελευταίο, διότι η ώρα έχει ήδη περάσει και είμαι και λίγο κουρασμένος. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας, στα οποία γνωρίζετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να απευθύνετε τα ερωτήματά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις καταγγελίες σας. Και θα επανέλθουμε μετά από λίγο κοντά σας για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας «Η Φωνή του Πατροκοσμά». Σε λίγο λοιπόν και πάλι μαζί σας, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Ο Πατροκοσμάς. Ένα πανέμορφο έγχρωμο περιοδικό ποικίλου περιεχομένου με εκκλησιαστικά, αντιαιρετικά, ιστορικά, εθνικά, πολιτιστικά και εσχατολογικά άθρα. Ένα περιοδικό το οποίο από το πρώτο του φύλλο έγινε ανάρπαστο και αγκαλιάστηκε με πολύ αγάπη από όλους τους ευσεβείς αναγνώστες του. Το περιοδικό είναι διμηνιαίο και διατίθεται δωρεάν σε όσους το επιθυμούν. Βιβλιοπωλείο ο Πατροκοσμάς. Στο βιβλιοπωλείο του συλλόγου μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορείτε να βρείτε την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, λειτουργικά βιβλία, πλούσια συλλογή εκκλησιαστικών βιβλίων και πατερικών συγγραμμάτων, σύγχρονα βιβλία για νέους και νέες, διάφορα εκκλησιαστικά εργόχειρα, εικόνες, κεριά, βιντεοκασέτες, κασέτες μαγνητοφώνου, καθώς και πολλά άλλα εκκλησιαστικά είδη. Ακόμη στο βιβλιοπωλείο μας μπορείτε να βρείτε τα εξής εργόχειρα του συλλόγου μας. Μουσκοθυμίαμα αρίστης ποιότητος διαφόρων αρωμάτων και κουρκοσκίνια με ταξωτά διαφόρων μεγεθών. Το βιβλίο μας επίσης διακρίνεται η ωραιοτάτη διπλή κασέτα με τίτλο «Άκου Χριστέ μου» η πρώτη και «Κάποια μέρα» η δεύτερη, παραγωγής του συλλόγου μας, οι οποίες περιέχουν 12 εκλεκτούς και εκλεκτάδους χριστιανικούς ύμνους, το
άκουσμα των οποίων ο ακροατής ηρεμεί, ξεκουράζεται και γαλινάει η ψυχή του. Τέλος, από το βιβλιοπωλείο μας μπορείτε να προμηθευτείτε όλες τις βιντεοκασέτες των ομιλιών του Προέδρου του Συλλόγου μας, Πατρός Μαξίμου Μοναχού Αγιορείτου, στο κανάλι 67. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στα γραφεία του Συλλόγου μας, Κοσμάς ο Αιτωλός ο Εισαπόστολος, το ΣΥΤΣΑ 1Β Μουσείο και στα τηλέφωνα 8239300, 8234332. Επαναλαμβάνω, 8239300 και 8234332. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, την εκπομπή μας «Η Φωνή του Πατρό Κοσμά». Για όσους έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή τους δέχτες τους, ευρίσκονται στο κανάλι 67 και παρακολουθούν την εκπομπή του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Νέων, Κοσμάς ο Αιτωλός ο Εισαπόστολος, που εδρεύει στην οδό το ΣΥΤΣΑ 1Β, 4ος όροφος, πίσω από το Πολυτεχνείο και το Μουσείο. Τα τηλέφωνα του είναι αναγεγραμμένα επί της οθόνης σας και είναι το 82-34-332 και 82-39-300, καθώς και το fax που είναι 82-34-332. Παρακολουθούν λοιπόν την εκπομπή «Η Φωνή του Πατροκοσμά» στο κανάλι 67. Η εκπομπή μας γίνεται κάθε Κυριακή και ώρα 10 με 10.30 περίπου αρχίζει και τελειώνει γύρω στις 12 με 1 η ώρα κάθε Κυριακή. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε την χαρά και την ευτυχία μετά από πολλά αιτήματα των ευσεβών και αγαπητών τηλεθεατών να γίνεται πιο συχνότερα η εκπομπή μας. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρχει άλλη μία μέρα ακόμα της εβδομάδας όπου θα ακούγεται για άλλες 2 ώρες περίπου «Η Φωνή του Πατροκοσμά». Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, αγαπητοί μου τηλεθεατές, που μας αγκαλιάζετε με την αγάπη σας, με την καλοσύνη σας, μας συμπαραστέκεστε με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας σας, διότι πράγματι μας δίνετε χαρά, κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο αυτό και κοπιώδες έργο το οποίο έχουμε αρχίσει εδώ και 5 μήνες περίπου με την βοήθεια του Θεού και την αγάπη τη δική σας, για να γίνεται όσο περνάει ο καιρός πιο δυνατή η φωνή του Πατροκοσμά, που είναι φωνή δική σας, που είναι φωνή του Ορθοδόξου Χριστιανικού λαού. Εδώ, όπως όλοι σας έχετε δει και διαπιστώσει, ακούγονται μόνο ορθόδοξοι, αποστολικοί και πατερικοί λόγοι. Ακούγεται η φωνή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ακούγεται η φωνή των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, ακούγεται η φωνή η δική σας, οι καταγγελίες οι δικές σας και όλα εκείνα τα οποία πρέπει να ακουστούν για να υπηρετήσουμε την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Πάνω απ' όλα, Ορθοδοξία και Ελλάδα. Δύο πράγματα, τουλάχιστον σήμερα, το λέω σήμερα ενώ μετά την γέννηση του Κυρίου μας, αρρήκτως, ενωμένα και συνδεδεμένα, τα οποία κανείς δεν μπορεί να διασπάσει χωρίς να βλάψει το άλλο μέρος και μέλος. Ορθοδοξία λοιπόν και Ελλάδα. Όσο ζούμε, όσο μπορούμε, θα υπηρετούμε πρώτα την Ορθοδοξία μας και έπειτα την Ελλάδα μας. Ορθοδοξία και Ελλάδα. Για το Χριστού την πίστη την Αγία πολέμησαν και μαρτύρησαν οι πατέρες μας, για το Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Και σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς μου χριστιανοί, πρέπει
και έχουμε καθήκον, ιερό καθήκον, επιτακτικό καθήκον, όλοι μας να αγωνιστούμε και να πολεμήσουμε για την Ορθοδοξία μας, για την Ελλάδα μας, διότι είναι δύο πράγματα που ο διάβολος και τα όργανά του, οι σκοτεινές δυνάμεις, ο σιωνισμός και τα παρακλάδια του φθονούν, μισούν και προσπαθούν να εξαφανίσουν από προσώπου της γης, για να μπορέσουν να κατορθώσουν τα σκοτεινά και απέσια σχέδιά τους, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξαφάνιση της Ορθοδοξίας και η υποδούλωση του κόσμου και των ανθρώπων σε ένα παγκόσμιο κράτος, το οποίο θα κυβερνάει και θα ελέγχει ένας παγκόσμιος δικτάτορας που δεν θα είναι άλλος παρά ο Αντίχριστος. Είναι γνωστό, τα έχουμε πει αρκετές φορές και δεν θα πάψουμε να το λέμε όταν θα χρειάζεται, θα υπάρχει ανάγκη, ότι αυτό είναι το σχέδιο του παγκοσμίου σιωνισμού. Να κάνει με ένα παγκόσμιο κράτος, μια υπερκυβέρνηση, να υπάρχει ένας ο οποίος θα κυβερνάει όλο αυτόν τον κόσμο, ένας πλανητάρχης, ο οποίος για τους Εβραίους θα είναι ο Μεσσίας τους, τον οποίον περιμένουν διακαώς, αφού ήδη σταύρωσαν τον Κύριό μας, τον αληθινό Χριστό, τον αληθινό Μεσσία, και για μας θα είναι ο ψευδομεσσίας, ο ψευδοαντίχριστος. Ο ψευδοχριστός, με συγχωρείτε. Ο αντίχριστος, όχι ο ψευδοαντίχριστος. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να επαγρυπνούμε, να νύφουμε, να προσευχόμεθα όσο μπορούμε για να μας βοηθήσει ο Θεός να αντισταθούμε στον Αντίχριστο, στα όργανά του, στα σχέδιά του και στους οπαδούς του, διότι καιροί ούμενε τι, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, καθημερινά όλοι μας γινόμαστε μάρτυρες χιλιάδων προσβολών εναντίον της Εκκλησίας μας, εναντίον της πατρίδας μας. Παντού βάλουν και προσβάλλουν την Εκκλησία, την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Όλοι μας το βλέπουμε, όλοι μας το ζούμε καθημερινά και κάθε μέρα χειροτερεύει η κατάσταση. Και ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, οι τηλεοράσεις και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ευκαίρως ακαίρως δεν χάνουν ευκαιρία να χτυπήσουν και την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Είναι γνωστό το τι εσχρότητες δείχνουν όλα τα κανάλια εκτός σπανίων εξαιρέσεων, το τονίζω αυτό, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, την βία η οποία επικρατεί στην τηλεόραση, την ανηθικότητα, την εσχρότητα, τη σαρκολατρία, η όθηση των νέων μας προς τα ναρκωτικά και προς κάθε είδους και κάθε τι εσχρόνο εστί και λέγει, τα οποία δυστυχώς όλοι μας κατά κάποιο τρόπο με απάθεια τα ζούμε, τα βλέπουμε και δεν κάνουμε τίποτα για να αντιδράσουμε σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή την ορχιστρωμένη επίθεση την οποία έχουν εξαπολύσει τις σκοτεινές δυνάμεις, ο σιωνισμός εναντίον της Ορθοδοξίας μας και εναντίον της Ελλάδας μας. Γι' αυτό και για άλλη μια φορά ακόμα ευχαριστώ το κανάλι 67, το οποίο με φιλοξενεί εδώ 2 με 3 ολόκληρες ώρες κάθε Κυριακή, τον Γενικό Διευθυντή του, τον κύριο Γεώργιο Κουτουλάκη, καθώς και τον υπεύθυνο εδώ του καναλιού 67, τον πρόεδρο τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, για την μεγάλη τιμή που μου κάνουν και τη χαρά φυσικά να μου δώνουν μια ολόκληρη εκπομπή κάθε Κυριακή, 3 ολόκληρες ώρες. Είναι προς τιμή τους και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και πάντοτε τους ευχαριστώ, διότι μας δίνεται η ευκαιρία, παρόλο που το κανάλι δεν έχει τις δυνατότητες, τις τεχνικές, διότι είναι ένα μικρό κανάλι και δεν έχει ούτε τις οικονομικές δυνατότητες
από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, εσείς που αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί και τηλεθεατέ, παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, δεν θα είχατε την χαρά και την ευκαιρία να ακούσετε αυτά τα οποία λέμε κάθε Κυριακή και τα οποία εσείς ήδη μέσω τηλεφώνου και μέσω προσωπικής μας επαφής μου λέτε ότι πραγματικά αξίζουν και με συγχαίρετε και με ευχαριστείτε, και εγώ φυσικά από την δική μου πλευρά σας ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε κουράγιο και την ψυχική διάθεση να συνεχίσω αυτή την εκπομπή. Δεν θα υπήρχε λοιπόν η δυνατότητα να ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή και να μας ακούτε εάν δεν υπήρχε αυτό το μικρό κανάλι, το κανάλι 67. Φυσικά ευελπιστούμε με τη βοήθεια του Θεού πολύ σύντομα να φτιάξουμε ένα δικό μας κανάλι, όπως σας είπα πριν φύγω για τα Ιεροσόλυμα, και όπως έχω πει και στις ομιλίες μου, ένα κανάλι της Εκκλησίας, ένα κανάλι της Ορθοδοξίας, το οποίο μέρα νύχτα επί 24ωρο βάσεως θα εκπέμπει προς πάσαν κατεύθυνση μηνύματα χαράς, μηνύματα ελπίδος, μηνύματα ορθοδοξίας, μηνύματα κατά των χιλιάδων αιρέσεων και πλανών οι οποίες έχουν κατακλείσει τον κόσμο και την Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Εξαρτάται από εσάς, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, το πόσο σύντομα θα γίνει αυτό το κανάλι, αυτό το ορθόδοξο χριστιανικό κανάλι, το οποίο θα είναι δικό μας και δικό σας, το οποίο θα μπορεί επιτέλους να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας μας εις τα πέρατα τουλάχιστον εδώ της Ελλάδος μας. Από εσάς εξαρτάται, από την συμβολή τη δική σας, από τη συνδρομή τη δική σας, από την συμπαράσταση δική σας, κατά πόσο θα το επιτύχουμε σύντομα ή αργά. Εγώ πάντως έχω μεγάλη πίστη και μεγάλη ελπίδα και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, θα το καταφέρουμε και θα το επιτύχουμε. Ας έρθουμε όμως, επειδή η ώρα έχει περάσει, αγαπητοί μου τηλεθεατές, σε κάποια ερωτήματά σας και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή μας. Η αγαπητή τηλεθεάτρια Μαρία από Αμπελοκήπους μας ερωτάει: είπατε ότι το θαύμα δεν είναι σημείο αγιότητος εκείνου που το κάνει. Τότε γιατί την εξουσία αυτή την δίνει ο Θεός σε λίγα και εκλεκτά άτομα και σχεδόν σε κάθε χριστιανό? Αγαπητή κυρία Μαρία, εάν ακούσατε καλά τι ακριβώς είπα, βέβαια είναι λίγο, έχετε δίκιο, είναι λίγο έτσι μπερδεμένο ίσως το θέμα, θέλει λίγο περισσότερη εξήγηση και δεν είχα το χρόνο να το εξηγήσω. Σε κάποια άλλη εκπομπή θα το αναλύσω πληρέστερα και θα εξαντλήσουμε μια εκπομπή για το θέμα των θαυμάτων. Διότι σήμερα ο κόσμος μας εύκολα πιστεύει στα θαύματα και εύκολα τρέχει στα θαύματα, και δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά δεν είναι αληθινά θαύματα. Και δεύτερο, θα πρέπει να προσέχουμε, διότι ζούμε σε εποχή εσχατολογική και πιθανόν εποχή Αντιχρίστου, και εάν σύντομα ή κάποια στιγμή έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κάνει σημεία και τέρατα σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και σύμφωνα με την Αγία Γραφή, εάν κάποιος πιστεύει εύκολα στα θαύματα και δεν εξετάζει την πηγή των θαυμάτων, πολύ εύκολα θα πιστέψει τον Αντίχριστο για Χριστό. Ότι λέει θα κάνει σημαία και τέρατα και θα πλανήσει ή δυνατόν για τους εκλεκτούς, λέει η Αγία Γραφή το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, εάν κανείς με πολύ μεγάλη ευκολία τρέχει στα θάματα και πιστεύει στα θάματα, πολύ εύκολα θα την πατήσει. Είπα λοιπόν ότι είναι τρεις οι πηγές των θαυμάτων. Η μία πηγή είναι του Κυρίου μας, του Θεού μας. Δηλαδή υπάρχουν θαύματα τα οποία κάνει ο Θεός μας, όπως έκανε ο Θεός μας όταν ζούσε, ανέστησε νεκρό, εθεράπησε τον παραλυτικό, άνοιξε τα μάτια του ευγεννητής τυφλού,
και τόσα άλλα θαύματα τα οποία γνωρίζομαι, όπως έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι, όπως έκαναν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, όπως γίνονται στους αιώνες που έχουν περάσει από τη γέννηση του Κυρίου μας μέχρι σήμερα, όπως γίνεται στα Ιεροσόλυμα κάθε χρόνο με την τελετή του, με την τελετή του Αγίου Φωτός. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά θαύματα τα οποία κάνουν μέχρι και σήμερα οι Άγιοι μας σε πολλούς χριστιανούς και σε πολλούς πιστούς. Κανείς δεν αμφισβητεί αυτά τα θαύματα, τα οποία έχουν την προέλευση του Κυρίου μας και του Θεού μας και της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος. Αλλά υπάρχει και άλλη μια πηγή που είναι ο διάβολος, που και αυτός ο οποίος πάντοτε προσπαθεί να κάνει αντιποίηση του Χριστού μας και προσπαθεί να μοιάσει του Χριστού μας, προσπαθεί να ξεγελάσει τους ανθρώπους, μετασχηματίζεται εις άγγελος φωτός, εις άγγελο φωτός, για να πλανήσει τους χριστιανούς. Και κάνει κάποια θαύματα ή κάποια ψευδοθαύματα, συγχωρείτε, και εάν κάποιος δεν είναι διακριτικός, εάν κάποιος δεν είναι ένα πραγματικά πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει κάποια πείρα, κάποια εμπειρία πνευματική, πολύ εύκολα ξεγελιέται και περνάει το θαύμα αυτό για το θαύμα του Θεού και όχι του διαβόλου. Νομίζω ότι ξεκαθάρισα τι εννοούσα, ότι δεν είναι σημείο αγιότητος, ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να κάνει θαύμα, αλλά να το κάνει με την δύναμη του διαβόλου. Δεν είναι περίεργο ούτε παράξενο. Ο διάβολος έχει, σε κάποιες εκπομπές που είχαμε κάνει παλαιότερα, είχαμε πούμε ότι έχει τεράστια δύναμη, πολύ μεγαλύτερη δύναμη από εμάς τους ανθρώπους. Βέβαια, συγκριτικά η δύναμη του διαβόλου με του Θεού είναι αστεία. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο διάβολος με τον Θεό. Είναι σαν να συγκρίνουμε μερμήγκι με ένα ελέφαντα και απείρως ανώτερα. Αλλά συγκριτικά με εμάς τους ανθρώπους έχει τεράστιες δυνατότητες ο διάβολος. Και έχει την δύναμη να κάνει πράγματα, να επηρεάζει ακόμα και τις αισθήσεις μας, να βλέπουμε άλλα αντάλλων. Να βλέπουμε μπροστά μας κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν είναι μπροστά μας. Να βλέπουμε κάτι να μετακινείται ενώ δεν μετακινείται. Να βλέπουμε να περπατάει μπροστά μας ένας νεκρός ενώ είναι νεκρός. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με την δύναμη και την ενέργεια του διαβόλου. Εάν λοιπόν εμείς έχουμε ευπιστία σε οποιοδήποτε θαύμα και αμέσως όπου βλέπουμε θαύμα λέμε ότι είναι εκ του Θεού, τότε σύντομα γρήγορα θα την πατήσουμε και θα ξεγελαστούμε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και το εδάφιο, το χωρίο του Ευαγγελίου που λέγανε κάποιοι άνθρωποι στον Κύριό μας τη Δευτέρα Παρουσία, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κύριε είναι στο Ματθαίο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ζήτα κεφάλαιο και στίχος 22-24. Ματθαίου, Ζήτα κεφάλαιο 22-24. Αν έχεις το κεφάλαιο αυτό, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο Ζήτα, να δείτε τι λέει. Ότι πολλοί λέει θα μου πούνε εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, ούτως ονόματι προφητεύσαμε, ούτως ονόματι δαιμόνια εξεβάλαμε, ούτως ονόματι δυνάμεις πολλά σε πείσαμε. Με το όνομα του Κυρίου έβγαζαν δαιμόνια, έκαναν θαύματα, έκαναν σημεία και τέρατα κλπ. Και όμως ο Κύριος τους πει ουδέποτε, αμήν γαρ λέγω ημίν, ουδέποτε έγνω ημάς. Ποτέ μου δεν σας γνώρισα. Πώς λοιπόν, εάν πούμε ότι κάθε θαύμα είναι και σημείο αγιότητας, ο οποίος κάνει θαύμα, άρα είναι και Άγιος, είναι και Όσιος, είναι εκ Θεού, τότε γιατί θα τους πει αυτό το λόγο ο Κύριος μας. Ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν ακόμα και στην εποχή του Κυρίου μας άνθρωποι οι οποίοι επικαλώντουσαν το όνομα του Κυρίου μας και έκαναν θαύματα. Και έκαναν οι μαθητές, έλεγαν μαθητές, λέει Κύριε, λέει, δεν βλέπεις, λέει, υπάρχουν λέει, κάποιοι οι οποίοι δεν είναι μαζί μας και επικαλούνται το όνομά σου και κάνουν θαύματα. Και τους λέει εντάξει, άφησε, λέει, αφού δεν είναι αντίον μας, είναι μαζί μας και λυπάσουμε. Παρόλο που δεν πίστευαν στον Χριστό. Ήτανε μακριά από τον Χριστό. Και σε άλλες εποχές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε με την δύναμη επιτρέπει ο Θεός, ενώ είναι μακριά του, δεν πιστεύουν σε αυτόν, αλλά επικαλούνται το όνομά του. Και επειδή το όνομα του Κυρίου μας έχει μεγάλη χάρη, εν το όνομα του Ιησού πάνε γόνοι κάψει που ουρανίων επηγείου κατά αυτονίων, είτε λοιπόν κατ' οικονομίαν Θεού, είτε με την δύναμη του διαβόλου και με την καταφαντασία, θαύματα του διαβόλου, κάνουν κάποια θαύματα. Αλλά περισσότερο όμως, αγαπητή Μαρία, σε κάποια άλλη μας εκπομπή που θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο θέμα αυτό. Ο κύριος Νικόλαος Αραβαντινός μας ρωτάει αν θα ξαναγίνει μέσα στον χρόνο από το σύλλογό μας άλλη εκδρομή στους Αγίους Τόπους.
Αγαπητέ κύριε Αραβαντινέ, αν είστε ο κύριος Νικόλος Αραβαντινός, ο εκλεκτός φίλος και δικηγόρος, ο γνωστός, σας στέλνω πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθεί την εκπομπή μας και μας απευθύνει την ερώτηση αυτή. Θα τα πούμε βέβαια και ιδιαιτέρως, ίσως αύριο μεθαύριο, σας πάρω κάποιο τηλέφωνο. Αλλά σας απαντάω μια και που μας απευθύνεται αυτήν την ερώτηση. Πιστεύω ότι τον Αύγουστο πρώτα ο Θεός πάλι θα ξανακάνει ο Σύλλογος μας προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους την περίοδο του 15 Αυγούστου και ιδιαίτερα την στις 6 Αυγούστου όπου γίνεται το μεγάλο αυτό θαύμα στο όρος Σταβόρ με την εφαίρεση του Κυρίου μας. Η κυρία Δέσποινα Αγγέλογλου από το Μαρούσι. Με τα 300 αργύρια του Ιούδα αγοράστηκε μετά την Σταύρωση του Χριστού ένα χωράφι. Σώζεται ακόμα. Μπορούμε να το δούμε εάν θα πάμε στα Ιεροσόλυμα. Μάλλον είναι μια πληροφορία την οποία μας δίνει η αγαπητή κυρία Δέσποινα Αγγέλογλου. Πραγματικά, αγαπητοί μου και ψηφιδούς χριστιανοί, υπάρχει ένας αγρός, ο αγρός του Κεραμαίος, όπως αναφέρει και το Ευαγγέλιο μας, μέχρι σήμερα, το οποίο αγοράστηκε με τα 300 αργύρια του Ιούδα, ο οποίος ως γνωστό μετά την σύλληψη του Κυρίου μας επέστρεψε τα 300 αργύρια και επειδή αυτά ήταν αργύρια τα οποία αγοράστηκε το αίμα ενός αθώου, δεν τα θέλησαν να τα βάλουν στον Κορβανά οι Ρωμαίοι, αλλά αγόρασαν ένα αγρό για να φιλοξενούν τους ξένους. Και αυτός ο αγρός ονομάστηκε ο αγρός του Κεραμαίου, ο αγρός του αίματος και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Είναι εκεί όπου είναι και το σπήλαιο του Αγίου Ονουφρίου, όπως σκέτεψε ο Άγιος Ονουφρίος. Είναι ακριβώς απέναντι από την Αγία Σιών, πολύ κοντά από την Αγία Σιών, γύρω στα 10 λεπτά με ένα τέταρτο περίπου. Ευχαριστούμε την κυρία Δέσποινα, η οποία μας υπενθύμησε το σημείο αυτό. Ο κύριος Στέλιος από Ανάκασα μας ρωτάει τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να πάει να κοινωνήσει αξίως. Αγαπητέ κύριε Στέλιο, αυτό είναι ένα καθαρά προσωπικό θέμα. Συγγνώμη του καθενός μας. Ο καθένας από εμάς θα κρίνει κατά πόσο είναι άξιος να προσέλθει στα άγρατα μυστήρια ή όχι. Τα τυπικά και αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι η θεία εξομολόγηση οπωσδήποτε, απαραίτητα, ιδιαίτερα όταν έχουμε θανάσιμα αμαρτήματα, τα καθήκοντά μας, ο συχνός εκκλησιασμός, η συχνή, όπως είπαμε, θεία εξομολόγηση, τον κανόνα τον οποίο μας έχει βάλει στον καθένα μας κάποιο διαφορετικό κανόνα, ο πνευματικός μας, τα κομποσχήνια μας, τις μετάνοιές μας ή οτιδήποτε άλλο, και φυσικά να προσέχουμε να μην έχουμε κάτι θανάσιμο την ώρα την οποία κοινωνούμε, να μην έχουμε κάνει κάτι θανάσιμο. Κάποιες από τις 7 θανάσιμες αμαρτίες ή τα παράγωγά των. Το να μην έχουμε μίσος με τον πλησίο μας, εμπάθεια, μνησικακία, να μην έχουμε πορνεύσει, να μην έχουμε φυσικά σκοτώσει, να μην έχουμε πει κάποιο ψέμα ή συκοφαντήσει κάποιον άνθρωπο και όλα εκείνα τα θανάσιμα αρτήματα τα οποία γνωρίζουμε. Από εκεί πέρα, ο καθένας θα κρίνει κατά πόσο είναι άξιος, βέβαια κανείς δεν είναι άξιος κατ' ουσία να προσέλθει στα άχραντα μυστήρια του Κυρίου μας, ουδής άξιος των συνδεδεμένων, όπως λέει και η ευχή. Όλοι μας πρέπει να νιώθουμε ανάξι την ώρα που προσερχόμεθα, όχι να είμεθα ανάξι, να νιώθουμε ανάξι, διότι αν είμεθα ανάξι δεν μπορούμε να προσέλθουμε. Να μην έχουμε κάνει κάποιο θανάσιο μάρτυμα και παρόλα αυτά να νιώθουμε ανάξι, διότι άξιος δεν είναι κανένας κατ' ουσία. Οπότε ο καθένας λοιπόν, αφού τηρήσει αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως και άλλα πράγματα, θα κρίνει κατά πόσο είναι άξιος να προσέλθει ή όχι στα άχρηστα μυστήρια. Η κυρία Ελένη Λιονέτη ρωτάει αν υπάρχει ο ΕΚΑΜ στα διαβατήρια. Τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, κυρία Ελένη. Αν κάτι διαπιστώσουμε ή δούμε, θα σας ενημερώσουμε να είστε σίγουροι σύντομα από την εκπομπή μας «Η Φωνή του Πατρό Κοσμά». Ο κύριος Λευτέρης από Ζωγράφου
μας ρωτάει αν στα αεροδρόμια χρησιμοποιούν bar-go σύστημα. Είναι σχεδόν παρόμοια ερώτηση με την προηγούμενη. Μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποιούν, δηλαδή τα διαβατήρια πάνω δεν έχουν bar-go σύστημα. Τώρα, αν ρωτάτε κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο, θέλετε ξαναπάρει τηλέφωνο κύριε Λευτέρη, να μας ρωτήσει κάτι πιο συγκεκριμένο. Αν στα αεροδρόμια χρησιμοποιούν bar-go σύστημα, πού? Στα διαβατήρια, στα μηχανήματα? Τα μηχανήματα δεν ξέρω, δεν βλέπω τα μηχανήματα, τουλάχιστον την ώρα που μας φραγίζουν το διαβατήριο ή στο διαβατήριο πάνω κλπ. Δεν βλέπουμε κάποιο σύστημα bar-go. Αλλά οπωσδήποτε σύντομα θα το τοποθετήσουν και εκεί. Ο κύριος Δημήτρης από το Περιστέρι ζητάει δημόσια πρόσκληση στον Παναγιώτη του Λάτο για διάλογο ζωντανό. Δεν το έχω καθαρίσει, αγαπητέ τηλεθεατή κύριε Δημήτρη. Ζητάτε εσείς δημόσια πρόσκληση, διάλογο ζωντανό δημόσια με τον Παναγιώτη του Λάτο ή απευθύνεστε σε μένα να τον καλέσω δημόσια? Αν θέλετε ξαναπάρτε τηλέφωνο σας παρακαλώ, να διευκρινίσετε ακριβώς από τα δύο ζητάτε ή αν ζητάτε κάτι άλλο το οποίο δεν καταλαβαίνω εγώ αυτή τη στιγμή. Πάντως δεν νομίζω ότι εγώ θα κάνω τις εκπομπές αυτές τις οποίες υποσχέθηκα για τον Παναγιώτη του Λάτο, με στοιχεία, με ντοκουμέντα, με αποδείξεις, με μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από τις εκπομπές του και από αυτά τα οποία κηρύττει εκείνος από το στόμα το δικό του, εκ το λόγο σου κρινώσε, λέγει και ο κύριός μας, και θα αποδείξουμε βάσει των δικών του λόγων αν είναι ορθόδοξος ή αν είναι αιρετικός. Και φυσικά αν χρειαστεί και αν τολμάει, διότι τουλάχιστον μία φορά δεν τόλμησε, όχι σε δημόσιο διάλογο, αλλά σε μία συζήτηση ενώπιον 5-10 τόμων. Δεν τόλμησε να συζητήσει, αλλά έτριμε σαν το ψάρι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Μας έσπασε την κάμερα, υπάρχουν καταθέσεις του αστυνομικού για αυτό το οποίο σας λέγω, του Ισραηλίτου, του Εβραίου αστυνομικού σημειωτέων, δύο Εβραίων αστυνομικού, έχω το όνομά του, τα στοιχεία του και την διεύθυνση και το τηλέφωνο του του αστυνομικού, για οτιδήποτε χρειαστεί. Εμένα σχεδόν με χτύπησε μαζί με τα γκαρσόνια, τα τέσσερα γκαρσόνια, μας χάλασε την κασέτα των Αγίων Τόπων που είχαμε τραβήξει με το βίντεό μας κλπ. Και μας είπε 1000 ψεύδι, συκοφαντίες μπροστά στα μάτια μας, μας κορόδευε όλους κλπ. Λοιπόν, αν τολμάει ο κύριος του Λάτος, ας έρθει να συζητήσουμε εδώ, από το κανάλι 67, από την φωνή του Πατροκοσμά, δημόσια, εδώ, ενώπιον όλων σας, να δούμε τι ακριβώς πιστεύει αυτός ο κύριος και κατά πόσο αυτά τα οποία πιστεύει είναι ορθόδοξα ή όχι. Τα οποία για μένα, επαναλαμβάνω, χωρίς καμία αμφιβολία, σας τονίζω αυτό αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, χωρίς καμία αμφιβολία ούτε ένα στο εκατομμύριο, δεν είναι ορθόδοξος αυτός ο άνθρωπος. Είναι αιρετικός 100%. Αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, κύριε Βαγγέλη, φέρτε σας παρακαλώ. Ο κύριος Άλκης Αβραμόπουλος ρωτάει γιατί ο κόσμος να πεθαίνει από αρρώστιες βαριές ενώ υπάρχει αγάπη του Θεού προς τα παιδιά του. Αυτό αγαπητέ κύριε Αβραμόπουλε είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να χαιρόμεθα για τις αρρώστιες και όχι να λυπούμεθα και να αναρωτιόμεθα γιατί υπάρχουν οι αρρώστιες. Εδώ υπάρχουν οι αρρώστιες, υπάρχουν τα βάσανα, υπάρχουν οι πόνοι, υπάρχουν οι δυστυχίες και πάλι βλέπετε και βλέπουμε όλοι μας πόσο σκληροί είμαστε, πόσο ασυγκίνητοι, πόσο μακριά από το Θεό είμαστε, πόσο αγρόνι γοράσαμε ο καθένας μας κλπ. Σκεφτείτε να μην υπήρχαν και οι αρρώστιες. Οι αρρώστιες, όπως και όλα τα βάσανα, είναι μία μέθοδος παιδαγωγική του Κυρίου μας που μας φέρνει κοντά του και μας κάνει να πονούμε μεν πρόσχερα και σωματικά αλλά χαιρόμαθα ψυχικά και
και ερχόμεθα πιο κοντά στον Κύριό μας, διότι ο πόνος και η δυστυχία μας κάνει να αναζητήσουμε σανίδα σωτηρίας και να κάνουμε κάποια προσευχή στον Κύριό μας για να μας βοηθήσει, να μας απαλύνει τον πόνο μας, να μας στείλει κάποια ελπίδα και παρηγοριά, ούτως ώστε να ξεκουραστούμε και να γίνουμε καλύτεροι και καλύτερα. Οπότε λοιπόν αυτές και οι αρρώστιες και οι δυστυχίες είναι παιδαγωγικές μέθοδοι του Θεού προς τον άνθρωπο, όχι πάντα βασικά, διότι υπάρχουν και κάποιες αρρώστιες και κάποια πράγματα και δυστυχίες οι οποίες δεν προέρχονται από τον Θεό, αλλά προέρχονται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε κάποιες ασθένειες από την άκρατο και υπερφύαλο εγωισμό του και συμπεριφορά του, με τα σύγχρονα τεχνολογικά του επιτέγματα συσσαγωγικά, τα οποία κατέστρεψαν τον κόσμο, την φύση, την οικολογία, τον άνθρωπο, τα ζώα κλπ. Και κάθε μέρα αρρωσταίνει και η φύση και ο άνθρωπος, και μόνοι μας προκαλούμε κάποιες δυστυχίες και πόνους στους εαυτούς μας από μόνοι μας και όχι ο Θεός. Άλλωστε, εκείνο τον οποίο δεν έχει καμία σχέση η ασθένεια την οποία στέλνει ο Θεός στον άνθρωπο με την αγάπη του. Ίσα-ίσα αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του που μας αποδεικνύει ότι ο Θεός πραγματικά αγαπάει τον άνθρωπο, διότι μπορεί να βασανιστεί μεν εδώ προσωρινά λίγο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και να νιώσει κάποιο πόνο, κάποιες δυστυχίες, αλλά όμως αυτές οι δυστυχίες και οι πόνοι και οι αρρώστιες καθαρίζουν το πνεύμα του, καθαρίζουν την ψυχή του και το στέλνουν λευκό, καθαρό και ανάλαφρο κοντά στο Θεό, κοντά στην αιώνια ζωή. Ο κύριος Λευτέρης από το Γαλάτσι ρωτάει γιατί η ΕΟΚ προωθεί το χτίσιμο βουδιστικού μοναστηριού στην Ελλάδα και μάλιστα στην Ουρανούπολη απέναντι από το Άγιον Όρος. Μάλιστα. Ευχαριστώ αγαπητέ τηλεθεατή κύριε Λευτέρη που μας δώσετε την ευκαιρία, μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για το θέμα αυτό, το οποίο λίγο πριν φύγω από την Ελλάδα για τους Αγίους Τόπους είχε πολυσυζητηθεί σε τηλεοράσεις και σε εφημερίδες. Είναι γνωστό και δεδομένο ότι, όπως είπα και προηγουμένως, ότι όλος ο εσμός των αιρέσεων, όλες οι σκοτεινές δυνάμεις, ο παγκόσμιος σιωνισμός, ο μασονισμός, προσπαθούν να χτυπήσουν την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα και η Ορθοδοξία είναι το μόνο ακόμα φρούριο το οποίο τους αντιστέκεται και το οποίο δεν έχουν ακόμα ολοσχερώς καταλάβει, πολιορκήσει. Και μέσα στα τόσα σχέδιά τους και μέσα στις τόσες επιθέσεις τους και μέσα στα τόσα που έχουν κάνει για να χτυπήσουν την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας, είναι και αυτό ένα άλλο ακόμα σημείο, ένα άλλο ακόμα χτύπημα, που είναι η ίδρυση, η έμεση ίδρυση, διότι όπως ακούσατε και άκουσα και εγώ, όταν ιδρύθηκε αυτό, όταν πήραν, αγόρασαν αυτή την έκθεση για να κάνουν κάποια πράγματα, ο σύλλογος αυτός, δεν ανέφερε το πουθενά, ούτε μέσα στο καταστατικό του, ούτε πουθενάλλου, ότι θα ιδρύεται εκεί βουδιστικό μοναστήρι. Φυσικά, ο λόγος και οι λόγοι ήταν ευνόητοι, για να τους αφήσουν και να μην ξεσηκωθούν οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Και τελικά, φυσικά, δεν μπόρεσαν να το κρύψουν, αργά ή γρήγορα θα μαθευόταν, και τώρα εξαρτάται από εμάς κατά πόσον θα φανούμε γενναίοι, κατά πόσον θα φανούμε αποφασιστικοί, Ορθόδοξοι, και Έλληνες πάνω απ' όλα και Ορθόδοξοι, για να μην αφήσουμε να πραγματοποιηθεί αυτό το έσχος, αυτή η λέλαπα, αυτή η μάστιγα των γκουρού, όχι μόνο σε όλη μας την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα απέναντι από την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας μας, απέναντι από το Αγιώνυμον Όρος, απέναντι όπου εκεί, στο όρος αυτό, υπάρχει πλούσια, η ευλογία, η σκέπη της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
Απέναντι λοιπόν από το Άγιον Όρος, ένα μετερίζει ακόμα των σκοτεινών δυνάμεων, των γκουρού, για να βάλει και από εκεί, από το ύψωμα, και το Άγιον Όρος με τις διάφορες με διαφόρους τρόπους και με πνευματικό τρόπο διαμέσου των δαιμόνων, αλλά και διαμέσου τεχνολογικών επιτευγμάτων που άγνωστο τι έχουν ανακαλύψει, τι έχει ανακαλύψει η επιστήμη και τι μέσα χρησιμοποιούν για να χτυπήσουν την Ορθοδοξία και τους Έλληνες και τους Ορθοδόξους Έλληνες. Πολλά πράγματα. Οι ακτίνες δίνουν και παίρνουν. Ποιος ξέρει τι ακτίνες και τι μέσα υπάρχουν, τους ώστε να χτυπούν τους χριστιανούς και τους Έλληνες και για να τους κατευθύνουν και να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Όλα είναι πιθανά και τίποτα δεν αποκλείεται. Και φυσικά η ΕΟΚ, όπως είπατε, γιατί προωθεί, δεν περιμένουμε τίποτε καλό και τίποτα ωφέλιμο από την ΕΟΚ. Όπως έχουμε πει και σε άλλες μας εκπομπές, η ΕΟΚ είναι το νεκροταφείο της Ελλάδος μας. Τίποτα δεν υπάρχει καλό από αυτή, τίποτα δεν περιμένουμε καλό να βγει από την ΕΟΚ. Ποτέ δεν υπήρξαν σύμμαχοί μας τα μέλη κράτη της ΕΟΚ. Πάντοτε πολέμησαν την Ορθοδοξία, πάντοτε πολέμησαν την Ελλάδα μας. Η ιστορία μας διδάσκει και πρέπει να είμαστε προμηθείς πάντοτε και όχι επιμηθείς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και πρέπει να ξυπνήσουμε πριν μας γίνει ο τάφος μας η ΕΟΚ και πριν κατακλείσουν εδώ την Ελλάδα όλοι οι χιλιάδες αιρετικοί και οι χιλιάδες πανημένοι που ζουν στα μέλη κράτη της ΕΟΚ και τελικά δεν μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όλη αυτή τη λέλαπα και των αιρέσεων και των παγίδων και των ξενόφερτων εθιμάτων και παραδόσεων των οποίων και έχουν έρθει στην Ελλάδα, αλλά και σύντομα θα έρθουν περισσότερα. Επειδή όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα έχει περάσει και όπως σας είπαμε και αρκετά κουρασμένο σήμερα, θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω σε άλλα ερωτήματά σας και να κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας, άλλη μια εκπομπή με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά», η οποία για 2 ώρες περίπου σας κράτησε συντροφιά. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που μας κρατήσετε συντροφιά, που μείνατε στους δέκτες σας και παρακολουθήσετε την εκπομπή του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Νέων Κοσμάς ο Τελός Απόστολος, που όπως είπαμε εδρεύει στην διεύθυνση το ΣΥΤΣΑ 1Β στον 4ο όροφο και τα τηλέφωνα του είναι 82-34-332 και 82-39-300. Ο Σύλλογός μας λοιπόν με την εκπομπή του στο κανάλι 67 «Η Φωνή του Πατροκοσμά» σας ευχαριστεί για άλλη μια φορά και σας περιμένει και προσωπικά αλλά και με τηλεφωνήματα για να συζητήσουμε μαζί οποιοδήποτε πρόβλημά σας, οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, να μας καταγγείλετε οποιοδήποτε θέμα θέλετε και οποιαδήποτε καταγγελία την οποία εσείς πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο να ακουστεί δημόσια και στον αέρα, και να σας υποσχεθούμε ότι πάντα θα είμαστε κοντά σας, πάντα θα σας αγαπάμε, πάντα θα προσπαθούμε να σας ικανοποιήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε και να μείνουμε εις το ύψος μας, εις το ύψος των περιστάσεων των οποίων απαιτεί η εποχή μας και ο καιρός μας. Ευχαριστούμε λοιπόν, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, που μας παρακολουθήσατε. Μαζί σας την ερχόμενη Κυριακή, γύρω στις 10 η ώρα, το βράδυ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και εύχομαι το μήνυμα αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου μας, το μήνυμα αυτό της χαράς και της ελπίδος, της αιωνής ζωής, να διακατέχει όλους μας και όχι μόνο αυτή την περίοδο του Πάσχα, αλλά και σε όλη μας τη ζωή, διότι είναι ένα μήνυμα πραγματικά πολύ χαρούμενο, πολύ αισιόδοξο και ένα μήνυμα, το υπερπάν μήνυμα, το οποίο μας δίνει την βεβαιότητα και την δυνατότητα να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Κύριό μας, αναισθημένοι με άλλη μορφή, με άλλη πλέον και όχι ηλική μορφή,
σε μια άειλη και πνευματική κατάσταση αιώνια μαζί με τον Κύριό μας, την Αγία και Ομοούσιο και Ζωπιό Τριάδα, την υπερευλογημένη Παναγία μας και όλη την χωρία των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας. Χριστός Ανέστη λοιπόν, αγαπητοί μου και ευσύντων χριστιανοί, χρόνια πολλά, κοντά σας την ερχόμενη Κυριακή. Χαίρετε.